Φίλες και φίλοι, ξανά μαζί σας με τις έκτακτες διαδικτυακές εκπομπές, οι οποίες πραγματοποιούνται από το καλοκαίρι. Έχουμε φτάσει αισίως τον Οκτώβριο και μετράμε αντίστροφα για την έναρξη, κυρίες και κύριοι, επίσημα των τηλεοπτικών εκπομπών του Κώδικα Μυστηρίων. Σε λίγες ημέρες θα είμαστε ξανά μαζί σας τηλεοπτικά για τη νέα σεζόν. Είναι και μια απάντηση, γιατί είστε πάρα πολλοί αυτοί που μας ρωτάτε πότε θα ξεκινήσουμε επίσημα τηλεοπτικά. Σήμερα θα έχουμε τρία κομμάτια στην έκτακτη αυτή διαδικτυακή εκπομπή. Θα έχουμε μαζί μας στο πρώτο μέρος τη φίλη και συνεργάτητα την κυρία Ελένη Ζωγραφίδου Δάγιου, τη γνωστή συγγραφέα από την Αθήνα, με την οποία θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σπάνιο και αφορά τη μυστηριώδη φυλή των Ντόνκων. Μια φυλή στην Αφρική, οι οποίοι έχουν τρομακτικές γνώσεις για τον Σύριο, αυτό το μυστηριώδη πλανήτη και το σύμπλεγμα, τέλος πάντων αυτό όλο. Επίσης, τους Ντόνκων πολλοί τους έχουν συσχετίσει με τους Τελχίνες, ότι μπορεί στην αρχαιότητα να πήραν μια γνώση από αυτά τα περίεργα όντα που αναφέρονται και στην ελληνική μυθολογία. Ντόνκων, λοιπόν, που στις τελετές και στους χορούς τους χρησιμοποιούν το σύμβολο του Ε, και θα μας πει όλα τα νεότερα και θα ξεδιπλώσει το κουβάρι της αναζήτησης η κυρία Ελένη Ζωγραφίδου Δάγιου, η οποία έχει αφιερώσει ένα κεφάλαιο στην έρευνά της για τους Ντόνκων και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες. Αγαπητή Ελένη, ευχαριστώ που είσαι ξανά μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ που είμαι μαζί σας. Λοιπόν, ναι. Η μυστηριώδης φυλή που έχει τρομακτικές γνώσεις για το Σύριο. Είναι μια πολύ παράξενη φυλή. Γιατί? Γιατί ζει στα βάθη της Αφρικής, στη Δυτική Αφρική, στην περιοχή του πρώην Γαλλικού Σουδάν, τώρα λέγεται Μάλι. Και είναι μια φυλή η οποία είναι, κατά κάποιο τρόπο ζει σε λιθόκτιστα σπίτια και χωμάτινα. Δηλαδή δεν έχει ούτε τεχνολογικό πολιτισμό, ούτε αστρονομικά όργανα, και εντούτοις έχει διατηρήσει μέχρι τις μέρες μας τις αρχαίες παραδόσεις για το Σύριο, για το άστρο του Κοινός. Και είχαν πάει κάτι ανθρωπολόγοι. Μάλιστα είχε πάει πρώτο ο Μαρσέλ Γκριόλ, ένας Γάλλος ανθρωπολόγος, ο οποίος μελετούσε αφρικανικές φυλές, και του έκανε εντύπωση, γιατί έπιασε φιλία με τους μάγους της φυλής, τους ιερείς, και άρχισαν να του λένε για το σύστημα του Σύριου, και του δημιούργησε τέτοια μεγάλη εντύπωση που συνέχισε επί από το 1920 έως το 1950 να μελετάει αυτή τη φυλή. Μετά πήρε μαζί του και μια άλλη ανθρωπολόγο, τη Germaine de Derlen, και γράψανε και βιβλία πάρα πολλά για τους Ντόνκων. Λοιπόν, μιλάμε για το 1920, τότε ακόμα που δεν είχε ανακαλυφθεί καν ο Σύριος Β, δηλαδή δεν είχε φωτογραφηθεί. Οι Ντόνκων, λοιπόν, πιστεύουν ότι ξέραν όλο το σύστημα του Σύριου, και κατά αυτούς η δημιουργία του κόσμου οφείλεται στη δακτυλοπόα, έτσι λένε, το αυγό του κόσμου, που είναι ο Σύριος Β. Και δίνει γέννηση σε όλα τα ορατά και όρατα που υπάρχουν στον κόσμο, εξφενδονίζοντας, λένε, σπόρους από τις πύρες, η δακτυλοπόα. Λοιπόν, αυτό το άστρο, όπως είπαμε, τώρα το 1970 φωτογραφίστηκε με επιτυχία από τον Irving Lindeblad του αστεροσκοπίου των ΗΠΑ. Ναι. Λοιπόν, αυτοί πώς το ξέρανε, ας πούμε, σου λέω τώρα για το 1920, έτσι, με 1950. Και υποτίθεται αυτές τις παραδόσεις είχαν χιλιάδες χρόνια πριν, από τη φυλή τους τη διατηρούσαν. Και είχε κάνει τρομερή εντύπωση, λοιπόν, στους ανθρωπολόγους αυτούς, γι' αυτό τους μελέτησαν επί 20 χρόνια. Δεν ξέραν όμως μόνο το σύστημα του Σύριου, ξέρανε και οι άλλους πλανήτες, γιατί μιλήσανε και για τους δορυφόρους του Δία, ότι ο δακτύλιος έχει, ο Κρόνος έχει δακτύλιο γύρω του. Γνωρίζαν το ηλιοκεντρικό σύστημα, διότι λέγανε ότι η Αφροδίτη και ο Δίας γυρνάνε γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή είχαν αστρονομικές, γνωρίζαν όλους τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών. Mm-hmm. Ότι οι πλανήτες κινούνται, οι απλανήτες δεν κινούνται, δηλαδή φοβερά πράγματα. Σου λέει πώς τα γνωρίζαν όλα αυτά. Έλατε. Επιπλέον πίστευαν ότι αμφίβια πλάσματα που αποκαλούν νόμο, έτσι τους αποκαλούσαν νόμο, που μοιάζουν με τους τελεχίνες, ναι, νόμους, ίδρυσαν το δικό τους πολιτισμό, και τα οποία πώς ήρθαν, από το σύστημα του Σύριου. Έτσι πίστευαν. Η έδρα των νόμων, λέει, ήταν το νερό. Και ο θεός του σύμπαντος για τους Ντόνκων ήταν ο Άμα. Τι σου θυμίζει η λέξη Άμα? Άμον.
μοιάζει με το «Ο Θεός Ήλιος για τους Αιγύπτιους» ήταν ο Άμον, mm-hmm. που ταυτίστηκε με το Δία, ο Άμον Ρα. Και λοιπόν για τους Ντόγκων λοιπόν ο Θεός του Σύμπαντος ήταν ο Άμα και γιος του ήταν ο Νόμο. Για την Κιβωτού που ήρθαν οι νόμοι στη γη, την περιγράφουν σαν μια φλόγα που έσβησε μόλις άγγιξε τη γη. Δηλαδή, δεν λένε ότι οι νόμοι ήρθαν έτσι στη γη, αλλά ήρθαν με μια Κιβωτό που την περιγράφουν σαν μια φλόγα που μόλις ακούμπησε τη γη έσβησε. Τι σου θυμίζει πάλι αυτό? Οι Ντόγκων λένε πως οι νόμοι θα ξανάρθουν, γιατί τους το υποσχέθηκαν. Έφυγαν μεν για τον ουρανό. Έφυγαν στον ουρανό, αλλά τους υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν όταν θα είναι η κατάλληλη εποχή. Θα γίνει δηλαδή μία ανάσταση του νόμου. Έτσι πιστεύω. Το ουράνιο σύμβολο της ανάστασης για αυτούς είναι το άστρο της δεκάτης σελήνης. Δηλαδή, τότε θα έρθει ο νόμο, όταν εμφανιστεί το άστρο της δεκάτης σελήνης, το οποίο λένε Ιε Πέλου Τόλο. Εγώ αυτό το Ιε Πέλου Τόλο κάθισα πάρα πολύ να το αναλύσω, δηλαδή πολύ καιρό μου έφαγε. Το ΙΕΗ είδε ότι είναι και ο δελφικός πεάνας τον Απόλλωνα, τον αποκαλεί ΙΕ και ΙΕ. Ο Απόλλων, ο δελφικός, ο πεάνας που το έχουν αφιερώσει. Λοιπόν, Πέλου, δηλαδή μοιάζουν με ελληνικά, αρχαία ελληνικά. Πέλου είναι ο Πέλοψ, Πόλο, δηλαδή υπάρχουν πολλές λέξεις ελληνικές. Mm-hmm. Και Τόλο. Διάβαζα στη μυθολογία του Κερενή ότι έτσι λέγανε Τάλος, Τόλος, ήταν αστέρι στη γλώσσα των αρχαίων Κρητών. Το ίδιο και αυτή, Τόλο, το θεωρούν ότι είναι αστέρι η λέξη Τόλο για τους Ντόγκων. Ή Επέλου Τόλο. Δεν μοιάζουν με ελληνικά, ας πούμε, ναι. Άμα γίνει αυτή η μετάφραση. Οι 10 ακτίνες λοιπόν του άστρου αυτού είναι τοποθετημένες σε ζευγάρια και βρίσκονται μέσα στον κύκλο, αφού το άστρο ακόμα δεν βγήκε, δηλαδή δεν έγινε ήλιος. Πιστεύουν οι Ντόγκων ότι αυτό το άστρο, κάνανε μάλιστα και τα σχεδιαγράμματα στους ανθρωπολόγους αυτούς, για το άστρο που πιστεύουν ότι θα ξανάρθει και σαν ο νόμο, η ανάσταση του νόμο θα εμφανιστεί, αλλά ακόμα οι ακτίνες του είναι μέσα, δεν έχουν βγει, δεν έχει γίνει ήλιος. Θα διαμορφωθεί όταν κατέβει η κιβωτός του νόμου. Διότι συμβολικά είναι το μάτι του αναστημένου νόμου. Έτσι λένε οι Ντόγκων. Δεν είναι φοβερό αυτό? Είναι, ναι. Δηλαδή θα εμφανιστεί ένας ήλιος καινούριος στον ουρανό, κάτι τέτοιο. Ότι τότε θα έρθει ο νόμος, με αυτό το... αυτή θα είναι η ανάσταση του νόμου. Θα εμφανιστεί ένα αστέρι, το οποίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Οι Ντόγκων λοιπόν ισχυρίζονται ότι δεν πήγαν όλοι νόμο, δεν ήρθαν όλοι νόμο στη γη. Εκείνος που λέγεται νόμο Ντίε, πεντακάθαρα νόμος του Δία δηλαδή, έμεινε στον ουρανό με τον Άμα, με τον πατέρα του Άμα. Ο νόμο, σύμφωνα με τις δοξασίες του, μοίρασε το σώμα του στους ανθρώπους για να τους ταΐσει. Επίσης έδωσε τις ζωτικές του αρχές στα ανθρώπινα όντα. Ο ίδιος σταυρώθηκε πάνω σε ένα δέντρο κυλένα, έτσι το λένε, κυλένα, κυλίνη, κυλένα, που κι αυτό το δέντρο πέθανε και αναστήθηκε. Όλα αυτά τα λένε Ντόγκο, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Mm-hmm. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Δηλαδή λένε ότι αυτός ο νόμο ήρθε εδώ και θυσιάστηκε και έδωσε το σώμα του και το αίμα του στους ανθρώπους για να τους ταΐσει. Ό,τι γνωρίζουμε και εμείς από την Ορθοδοξία και τον Ιησού. Ναι, με από τη χριστιανική, δηλαδή έχει παραλληλισμούς με την χριστιανική θρησκεία και με την ελληνική μυθολογία. Γιατί λένε κοίτα, ότι για τον Προμηθέα δεσμότη που δέθηκε πάνω σε ένα στήλο δέντρο και το έδρωγε τα σπλάχνα ο αετός. Ναι, ναι, ναι. Επειδή ότι αυτά συνδέονται για πνευματική αναζήτηση, δηλαδή υπάρχει, ναι, μια αλήθεια πίσω από όλα αυτά, πίσω από τη Σταύρωση και τη θυσία, άσχετα την προσέγγιση τη θρησκευτική που έχει κανείς, υπάρχει μια αλήθεια πίσω από όλα αυτά. Ναι, υπάρχει μια κοινή πηγή, δηλαδή, που χάνεται στα βάθη των αιών. Κοίτα τώρα, ο νόμος Δίε τι σου λέει? Ότι αυτός, δεν είχαν λέει όλοι νόμος στη γη. Έτσι είπανε πριν, που είπα, ισχυρίζονται λοιπόν ότι εκείνος που λέγεται νόμο Ντίε, ο νόμος, έμεινε στον ουρανό με τον Άμα, τον πατέρα του. Ναι. Ήρθανε, θα πω μετά, ήρθανε τρεις νόμος στη γη, τρεις κατηγορίες. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν, ο νόμο ο ένας που ήρθε, θυσιάστηκε, σταυρώθηκε σε ένα δέντρο που το λένε Κυλένα,
Και οι Ντόγκο λένε ότι το πω τόλο, η δακτυλοπό αυτή, ο Σύριος Β, που αντιστοιχεί στο συνοδό του Σύριου που κομματιάστηκε, έγινε λευκός, ας πούμε κομματιάστηκε, και έγινε λευκός νάνος. Πω τόλο, τον ονομάζουν πω τόλο. Τόλο είπαμε είναι αστέρι, σημαίνει αστέρι, και πω για τους Ντόγκων σημαίνει ένας σπόρος δημητριακού πολύ μικρός. Η δακτυλοπό για αυτούς είναι το μικρότερο άστρο που υπάρχει, αλλά και το βαρύτερο. Ναι. Κάτι που όντως είναι ο Σύριος Β. Είναι, είναι ένας λευκός γίγαντας, δηλαδή ήταν ήλιος ο οποίος εξεράγει και έχει μείνει λευκός γίγαντας. Και είναι πολύ βαρύς, αλλά είναι και αόρατος, δεν φαίνεται. Mm-hmm. Και ο οποίος γυρνάει γύρω από το Σύριο Α με μια τροχιά 50 ετών. Αυτοί τον αποκαλούν δακτυλοπόα ή ποτόλο. Η δακτυλοπόα λοιπόν δημιούργησε μετά την έκρηξή της, γύρω της, τα πάντα. Και συμβολίζει, είπαμε, την τροχιά του Σύριου Β γύρω από το Σύριο Α. Στην αρχή ήταν κυκλική δακτυλοπόα. Μετά τη διάρρηξη σχηματίστηκε, λένε σαν γουδί, κάτι σαν ανάποδο γουδί, σαν μανιτάρι. Με το αξονικό δέντρο που ονομάζεται και άστρο του τόξου. Η δακτυλοπόα αντιπροσωπεύει το καλάθι φίλτρο. Εγώ διάβασα και το βιβλίο του Ρόμπερτ Έμπλο, Άγνωστος Σύριος, που έχει αφιερώσει πάρα πολλά για τους Ντόγκων και όλα αυτά που έχουν γράψει οι ανθρωπολόγοι για αυτούς, και λέει ότι η δακτυλοπόα αντιπροσωπεύει το καλάθι φίλτρο, κάτι που κράταγε η θεά Δήμητρα, κράταγε ένα καλάθι φίλτρο, και ο Άνης, ο αρχαίος θεός των Σουμερίων. Αυτό λοιπόν είναι η δακτυλοπόα, ο Σύριος Β. Γιατί? Γιατί είναι ο σιτοβολώνος για όλα τα πράγματα στον κόσμο, έτσι το παρουσιάζανε. Από το περιεχόμενο του άστρου αυτού εξφενδονίζεται με φυγόκεντρο δύναμη κατά την κίνησή του. Περικλεί το Σύριο Α μέσα στην τροχιά της. Τώρα ο Σύριος Α γνωρίζουμε από τον Πλούταρχο ότι ήταν Ίσιδα, Αθηνά. Mm-hmm. Το λέω απλώς, ναι, χαρακτηριστικά. Στο σύστημα του Σύριου υπάρχει, σύμφωνα με τις παραδόσεις των Ντόγκων, και ένα άλλο άστρο. Ο Σύριος Γάμα ή Εμεγιά. Αυτός ο Σύριος Γάμα έχει ένα δορυφόρο, λένε οι Ντόγκων, το άστρο των γυναικών, που ασπαρίσταται όμως, με ένα σταυρό μέσα σε κύκλο, όπως έχουν κάνει το σχεδιάγραμμα οι Ντόγκων. Λένε ότι υπάρχει ένας άλλος, εκτός από το Σύριο Α, το Σύριο Β, υπάρχει και ο Σύριος Γ. Αυτό θυμίζει και τη Μου, το σύμβολο της Μου, ο σταυρός σε κύκλο. Ακριβώς. Και ο οποίος έχει ένα δορυφόρο γύρω του, ο οποίος παριστάνεται με ένα σταυρό μέσα στον κύκλο, ακριβώς όπως είναι το σύμβολο της Μου. Λεμουρία Μου, ναι. Και όπως είναι και το ελληνικό σύμβολο, έχουμε, γιατί είπαμε ανέκαθεν οι Έλληνες είχαν τον ελληνικό σταυρό, τον ισοσκελή. Ναι. Οι βραχίονες του άστρου αυτού χρησιμεύουν σαν υποδοχής για τις αρσενικές και θηλυκές ψυχές όλων των όντων. Αυτά τα λένε οι Ντόγκων, έτσι. Πίστευαν ότι οι βραχίονες του άστρου αυτού χρησιμεύουν για να υποδέχονται τις αρσενικές και θηλυκές ψυχές όλων των όντων. Η δακτυλοπόα ως αυγό χωρίστηκε σε δύο δίδυμους πλακούντες, τους νόμου. Mm. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν που για σύμβολο οι Ντόγκων έχουν τον ελληνικό σταυρό φυσικά. Ακόμα πιστεύουν ότι ο Σύριος Β, η δακτυλοπόα, και η δακτυλοπόα θυμίζει και κάτι τους ιδέους δακτύλους, τους ακόλουθους της Ρέας Κυβέλης. Λοιπόν, η δακτυλοπόα είναι ένα υπέρπυκνο άστρο, πολύ βαρύ, δηλαδή βαρύτερο από όλα τα αστέρια, έτσι πιστεύουν, και αποτελείται από το μέταλλο σαγκάνα, σαγκάλα, σαγκάλα, και περιέχει το σπέρμα όλων των πραγμάτων. Η κίνηση γύρω λοιπόν από το Σύριο Α και γύρω από τον άξονα του κρατάει 50 χρόνια, και τώρα είναι παραλληλισμός με τους 50 αργοναύτες, έτσι. Προκαλεί όλη τη δημιουργία στο διάστημα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ζουν σε λιθόκτιστες και χωμάτινες καλύβες, πώς τα γνώριζαν όλα αυτά? Ακόμα πίστευαν ότι ο νόμο Ντίε έμεινε στο διάστημα με τον άμα, και στη γη εμφανίζονται τρία είδη νόμου. Ο πρώτος είναι ο νόμο Τιτιγιάνε, που ήταν αγγελιοφόρος του νόμο Ντίε, κάτι σαν το Θεό Ερμή, ας πούμε. Ο δεύτερος είναι ο νόμο των λιμνών, που θυσιάστηκε πάνω στη γη, είπαμε αυτός που θυσιάστηκε, και μετά τη θυσία του επέστρεψε στο Σύριο κοντά στο νόμο Ντίε. Αυτά τα λένε όλα οι Ντόγκων, έτσι, δεν είναι τίποτε δικό μου.
και στο, ότι στο μέλλον βάσει μιας υπόσχεσης που έδωσε στους ανθρώπους θα επιστρέψει στη γη με ανθρώπινη μορφή μέσα σε μια κυβωτό, δηλαδή θα γίνει μια ανάσταση του νόμου. Mm-hmm. Τέλος, ο τρίτος νόμος που ήρθε, ο νόμος που ήρθε στη γη είναι ο νόμος Αναγκώνο που επαναστάτησε ενάντια στον Άμα, τον δημιουργό. Και έτσι έκανε ανταρσία δηλαδή στο σύμπαν και ξεδιώχθη. Και ονομάστηκε έκτοτε Χλωμία Λεπού ή Όγκο. Είναι ο παρήσακτος αυτός ο νόμος. Είναι κάτι σαν το διάβολο, σαν τον εκπεσόντα ας πούμε, που επαναστάτησε. Η περίοδος της τροχιάς του Σύριου Β μετριέται διπλή για τους Ντόγκων, δηλαδή 50 και 50 ίσον 100 χρόνια. Επιπλέον οι Ντόγκων γιορτάζουν τη γιορτή Σίγκη κάθε 60 χρόνια. Τότε φοράνε αυτές τις μάσκες με τα αντίστροφα έψιλον. Ναι, τα λοφεία που φοράνε κάποια κρασά κράνη με τα έψιλον. Φοράνε και ναι, κάτι που μοιάζουν σαν το Ήτα. Ναι. Κατάλαβες. Σαν το Ήτα που είναι στη Γορίτσα εδώ σε εμάς το Βόλιο. Ναι. Γνώριζαν ότι οι πλανήτες γυρνάνε γύρω από τον ήλιο, ο οποίος είναι ακίνητος. Ξέραν δηλαδή το ηλιοκεντρικό σύστημα. Είχαν 4 ημερολόγια και γνώριζαν τους δακτυλιούς, όπως είπαμε, του Κρόνου και τους δορυφόρους του Δία, καθώς και την κίνηση των πλανητών. Τα πάντα όλα δηλαδή γνώριζαν αυτοί. Α, τους πλανήτες και τους δορυφόρους ήταν για αυτούς όπως είναι το αίμα που κυκλοφορεί, δηλαδή σαν κύτταρα του αίματος. Γνώριζαν δηλαδή το κυκλοφορικό σύστημα, το παρομοιάζαν το γαλαξία σαν την κυκλοφορία του αίματος. Και οι πλανήτες και οι δορυφόροι ότι κυκλοφορούσαν μέσα στο αίμα αυτό. Mm-hmm. Το σύστημα του Σύριου το ονομάζαν χώρα του ψαριού, Αγνή. Προηγουμένως είπαμε ότι ο νόμος σταυρώνεται σε ένα δέντρο κυλένα και ότι η ανάσταση του νόμου θα γίνει όταν φανεί ένα άστρο στον ουρανό, δηλαδή θα εμφανιστούν δύο ύλοι, θα είναι σαν δύο ύλοι. Όταν ο νόμος προσγειώθηκε στη γη, πιστεύουν ότι εξεδετέρωσε αυτή τη Χλωμία Λεπού, αυτόν που είχε κάνει την ανταρσία, και εκμυδένισε την κυριαρχία της. Γι' αυτό οι άνθρωποι προερχόμαστε δηλαδή και από τους κακούς, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έπεσαν στη αυτή τη Χλωμία Λεπού, αλλά και από τον άλλο που ήρθαν και θυσιάστηκαν, τους καλούς. Γι' αυτό οι άνθρωποι, λέει, είμαστε ένα μείγμα πρωτογονισμού και πολιτισμού και αγωνιζόμαστε εναντίον του όγκου που έχουμε μέσα μας, εναντίον δηλαδή του κακού εαυτού μας που έχουμε μέσα μας. Αυτά τα λένε οι Ντόγκων, έτσι. Πιστεύαν ότι ο ήλιος είναι το κατάλοιπο του πλακούντα του όγκο. Το άστρο Εμεγιά ενεργεί σαν μεσάζοντας, αναμεταδίδοντας τις διαταγές του Σύριου Β. Ώστε ο Θεός Άμα δημιουργεί τους κόσμους. Ο γιος του είναι ο νόμος, ο εκπαιδευτής. Σαν σύμβολο του Θεού ο Άμα, είπαμε, είναι το Ήτα, που είναι και σύμβολο του Θεού Ηφαίστου. Ηφαίστος. Το ηφαιστός είναι λάμπον άρμα που λέμε. Και επιπλέον το δικό μας ηλιακό σύστημα είναι ο πλακούντας του όγκο, θεωρούσαν, ενώ του Σύριου είναι ο πλακούντας του νόμου. Mm-hmm. Δηλαδή το δικό μας ηλιακό σύστημα νομίζαν ότι προήλθε από τον όγκο, τον κακό, τον παρία, τον παρήσακτο. Mm-hmm. Ενώ ο πλακούντας του Σύριου είναι ο πλακούντας του νόμου. Οι νόμοι που ήρθαν από το Σύριο ήταν αμφίβια πλάσματα, είπαμε, έτσι, και μοιάζανε, όπως είπε, σαν τους τελχίνες ή σαν τον νέα των Βαβυλωνίων που λέγανε τον αμφίβιο πλάσμα και αυτό, ή σαν τον Οάνες των Σουμερίων. Ήταν αυτοί που είχαν ειδοποιήσει για τον κατακλυσμό. Mm-hmm. Τους ανθρώπους. Η Αλεπού Όγκο, λοιπόν, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ένα ατελέσσον παρήσακτο. Για τους Ντόγκων, έτσι. Ο όγκο επαναστάτησε στη δημιουργία και έμεινε ημιτελής. Γι' αυτό ο νόμος πεθαίνει και ανασταίνεται, προσφέροντας τον εαυτό του σαν θυσία για να μας εξαγνίσει, καθώς και τη γη που είναι το μέρος όπου ο ομφάλιος λόρος του όγκο συνδεόταν με το πλακούντα του. Αυτά είναι ακριβώς τα λόγια που είπαν στους ανθρωπολόγους. Δηλαδή, η γη είναι το μέρος όπου τοποθετήθηκε ο όγκο σε αυτό το πλανητικό σύστημα, η Χλωμία Λεπού. Δηλαδή, σαν να ήρθαν εδώ αυτοί που διώχτηκαν από εκεί. Κατάλαβες, ναι. Οι κακοί που κάναν την ανταρσία. Η προσγείωση του... Και μετά ήρθαν οι άλλοι να τους εκπολιτήσουν, οι καλοί. Η προσγείωση του νόμου στη γη λέγεται η μέρα του ψαριού. Και το μέρος από το οποίο ήρθε η αγνή γη, δηλαδή του Σύριου. Η γη του Σύριου είναι η αγνή γη.
Τα ουράνια σώματα είναι σαν θρόμβοι αίματος και ο γαλαξίας λοιπόν μονοπάτι του αίματος. Η δακτυλοπόα είναι το αυγό του σύμπαντος, για το αυγό του κόσμου. Λοιπόν, και δίνει γέννηση σε όλα τα ορατά και αόρατα και εξφεντονίζει σπόρους. Την παριστάνουν σαν μια σπήρα ανοιχτή, με 7, σε χωρισμένη σαν 7 κλαδιά, 7 σπόροι λένε. Έχουν σύμβολο αυτό. Το αυγό του κόσμου μοιάζει δηλαδή με τη σπήρα δημιουργίας. Mm-hmm. Πώς τα ξέρανε πριν όλα αυτά και τα κάνανε, τι να πω. Η συνεχής κίνησή της παράγει όντα, πιστεύουν, της δακτυλοπόας, τον οποίον οι ψυχές αναβλύζουν. Ώστε η δακτυλοπόα είναι ο άξονας του κόσμου, λένε οι ντόγκων, αντιπροσωπεύει το καλάθι φίλτρο, είναι ο σιτοβολώνας για όλα τα πράγματα, το περιεχόμενο του άστρου αυτού δοχείου εξφενδονίζονται με φυγόκεντρη δύναμη, περικλεί το Σύριο Α μέσα στην τροχιά της και είπαμε εκτός από το Σύριο αυτό τον Β υπάρχει και ο Σύριος Γ που είναι το άστρο των γυναικών, το ΕΜΕΓΙΑ, το οποίο παριστάνεται με ένα σταυρό μέσα σε ένα κύκλο και είναι ο δορυφόρος. Και λέγεται, τον λένε και γιδοβοσκό, τρόπος είναι το άστρο των γυναικών, αυτό τον πλανήτη. Το σόργο λοιπόν φιλικό είναι ο βραχίωνας που χρησιμεύει για τις υποδοχές των αρσενικών και θηλυκών ψυχών. Τα επαναλαμβάνω γιατί είναι λίγο δύσκολα για να γίνουν κατανοητά. Ας πούμε, είναι πολλά, εννοώ, πολλά. Λοιπόν, η χλωμία λοιπόν είναι η δακτυλοπόα. Πιστεύαν ότι το ιδέα στο αυγό του κόσμου περιείχε εννέα σχήματα, την εννεάδα ας πούμε. Όταν άνοιξε η δακτυλοπόα, την παριστάνανε λοιπόν σαν ένα μανιτάρι ή σαν ένα γουδί ανάποδο. Ναι. Μια ανοιχτή καμπύλη προς τα κάτω. Και δείχνει την έξοδο της ύλης που διαχέεται στον κόσμο. Ο ήλιος των γυναικών πιστεύαν ότι βρισκόταν στο κέντρο του αυγού. Τον Σύριο Α τον παριστάναν ότι έχει ένα, στα αυτά που κάνουν τα σχεδιαγράμματα που κάνανε, έχει σχήμα Χ και ονομάζεται Γιασίνγκη. Ναι. Τώρα, η δακτυλοπόα σαν αυγό χωρίστηκε, είπαμε, σε δύο δίδυμους πλακούντες που θα έδιναν το φως σε ένα ζευγάρι νόμο. Όμως, λένε, ένα αρσενικό βγήκε από τον ένα πλακούντα, όπου κόπηκε και το ένα κομμάτι μεταμορφώθηκε στη γη. Αυτό λοιπόν αναστάτωσε όλη τη δημιουργία. Ο ίδιος μεταμορφώθηκε, λέει, σε ζώο, τη χλωμία λεπού και έκανε τη γη άγονη και μυαρή. Για να φτιαχτεί αυτό που κατέστρεψε αυτός, τότε η λύση δόθηκε, λέει, με τη θυσία του εκπαιδευτή νόμου που είχε βγει από τον άλλο πλακούντα, ο οποίος αναγκάστηκε να θυσιαστεί η κατάβασή του στη γη. Και είπαμε ότι πριν αυτός που θυσιάστηκε για να εξυψώσει, ας πούμε, την ανθρωπότητα κατά κάποιο τρόπο. Η δακτυλοπόα θεωρείται σαν το γιουρούγκου, έτσι τον λένε, δηλαδή τη χλωμία λεπού που κρατάει στο διάστημα ο νόμο γυρνώντας ασταμάτητα γύρω από το Σύριο Α, το Γιασίγκη, χωρίς να το φτάνει ποτέ. Δηλαδή η δακτυλοπόα γυρνά γύρω γύρω από το Σύριο Α, το Γιασίγκη, αλλά δεν πάει να το φτάσει ποτέ, με τροχιά 50 ετών. Πιστεύαν ότι ο Σύριος Α, η Γιασίγκη, ακροτηριάζεται από τη δακτυλοπόα. Αυτός είναι που θυσιάζεται δηλαδή. Το πότολο, το άστρο δακτυλοπόα, έχει και μια μυστική ετυμολογική προέλευση, λέει, από το πόλο το, βαθιά αρχή. Και την παραστάναν και σαν τον νόμο, λέει, σαν η αγελάδα, λέει, είναι ενσάρκος του νόμου, έτσι πιστεύανε. Πολλά πιστεύανε το. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι η δακτυλοπόα είναι το αυγό του κόσμου και περιέχει νέα σχήματα. Mm-hmm. Αυτό το πιστεύαν και οι Αιγύπτιοι για την ενεάδα τους, η ενεάδα της Ηλιούπολης. Μας φανερώνει λοιπόν επίσης και τα ονόματα, μοιάζουν πολλά, το άμα με τον άμον, το ντίε με το δία, ο νόμο με τον νόμο γενικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι και αυτό με τη θυσία που μοιάζει και με τον Προμηθέα δεσμότη. Βλέπουμε λοιπόν μια κοινή πηγή που χάνεται στα βάση των αιώνων. Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Τέμπλ, καθηγητή σανσκριτικών και μέλλον της Αστρονομικής Εταιρείας του Λονδίνου και Ανατολικών Σπουδών, καθηγητή Πανεπιστημίου, λέει ότι η κοινή πηγή πρέπει να είναι οι αργοναύτες, οι αρχαίοι αργοναύτες, οι οποίοι ίδρυσαν πολλές αποικίες σε όλο τον κόσμο και μετά τη Λίμνο πήγανε στη Λιβύη
Αυτό μας τα αναφέρει και ο Ηρόδοτος στο βιβλίο, στο τέταρτο βιβλίο του. Αυτοί λοιπόν οι αργοναύτες μετά τη Λίμνο πήγαν στη Λιβύη και δημιούργησαν 100 ελληνικές πόλεις. Πιστεύουν λοιπόν ότι πρέπει να εισεχώρησαν στο εσωτερικό της Αφρικανικής Υπήρου. Από αυτούς προέρχονται οι γαράμαντες, απόγονοι δηλαδή των αργοναυτών, οι οποίοι φαίνεται ήρθαν σε επιμειξία με τους ηθαγενείς. Εισεχώρησαν δηλαδή μέχρι την περιοχή του Μάλι εκεί που είναι οι Ντόγκον και έτσι προέκυψαν οι Ντόγκον. Μας θυμίζουν και τους Δαγών. Ναι. Δηλαδή αυτά τα λέει ο Ρόμπερτ Τέμπλ, έτσι. Και οι οποίοι διατήρησαν μέχρι τις μέρες μας ατόφιες τις ιερές τους παραδόσεις για το άστρο του κοινός, το Σύριο. Αυτά που γνώριζαν οι Ντόγκον εδώ και χιλιάδες χρόνια, μόνο πρόσφατα λοιπόν οι αστροφυσικοί τα ανακάλυψαν. Γιατί ο Σύριος Β, όπως είπαμε, που είναι ένας αόρατος λευκός νάνος, το 1970 φωτογραφίστηκε με επιτυχία. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το Σύριο. Τα έχουμε βέβαια πάρα πολύ, γιατί τον θεωρούσαν και ως θεό στην αρχαιότητα. Το σύστημα του Σύριου, μετά την κατάρρευση του Σύριου Β που εξεράγει, έχει γύρω του μια κοσμική μήτρα, έτσι, που σχηματίζει ένα ιερό μανιτάρι. Αυτό το έχουν βρει και τώρα. Δηλαδή, πιστεύουν αυτοί που έχουν κάνει μελέτες στα άστρα, γενικά, όταν καταστραφούν και μεταβάλλονται σε λευκούς νάνους, ή σε μαύρες τρύπες, δημιουργούνται πολύ αβαρυτικά κύματα γύρω τους και καμπυλώνουν το χώρο και το χρόνο. Αυτό λοιπόν και όντως σχηματίζεται κάτι σαν μανιτάρι, έτσι, αυτό το σχήμα παίρνει. Και πληροφορούμαστε λοιπόν ότι ο Σύριος Β που εξεράγει και μεταβλήθηκε σε σελήνη, πιστεύανε ότι ήταν η συνταποθήκη των ψυχών που κατέρχονται στη γη. Ναι. Το κηρύκιο του Ερμή συμβολίζει τους δύο δρόμους που ακολουθούν οι ψυχές, δηλαδή οι ψυχές πιστεύετε ότι κατέρχονται από αυτό το δρόμο που σχηματίζει σαν κηρύκιο. Α, εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα διάγραμμα που δείχνει το Σύριο Β, την απεικόνηση γύρω από το Σύριο Α. Λοιπόν, αυτό το διάγραμμα, υπάρχει μια γραμμική αναπαράσταση αφρικανικού μοντέλου. Ναι. Δείχνει την τροχιά του Σύριου Β γύρω από το Σύριο Α. Σε πληροφορώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο με τη σύγχρονη γραμμική αστρονομική αναπαράσταση. Δηλαδή οι Ντόγκον έχουν κάνει την ίδια γραμμική αναπαράσταση, το ίδιο σχέδιο με την τωρινή της τροχιάς του Σύριου Β γύρω. Και με τι μοιάζει αυτό? Μοιάζει. Με το κηρύκιο ακριβώς. Πώς είναι το κηρύκιο? Με το κηρύκιο του ερμού. Ναι. Αυτή είναι η τροχιά του Σύριου Β γύρω από το Σύριο Α, μοιάζει ακριβώς με το κηρύκιο του Ερμού και με την πυράβλια του Ηφαίστου. Εν τω μεταξύ, οι Ντόγκον έλεγαν οι παραδόσεις τους ότι ο Σύριος είναι διπλό άστρο. Το ανακάλυψε, ναι, όπως μας είπες και εσύ πρόσφατα, το είπε αυτό, το παραδέχθηκε και η επιστήμη NASA. Και ναι, νομίζω ότι αυτές οι παραδόσεις λένε ότι είναι και τριπλό άστρο όμως. Ναι. Υπάρχει και τρίτο άστρο, Μεγιά, και μου φαίνεται και τώρα τελευταία. Και νομίζω ότι αυτό ακόμα δεν το έχουν βρει οι σύγχρονοι, ναι, επιστήμοι. Ναι, μια φορά το παρατηρήσανε, λέει, ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό τρίτο. Αυτό και αν είναι απίστευτο, δηλαδή. Ναι. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι έγινε? Κάποιοι επισκέφθηκαν τους Ντόγκον στα πανάρχια χρόνια, σε αμνημόνευτους, ναι, χρόνους, και τους μετέδωσαν μια γνώση? Οντότητες, οι Ολύμπιοι ή οι Τελχίνες που δεν ήταν άνθρωποι? Αυτοί έτσι λένε ότι ήρθαν οι νόμο και τους εκπολιτήσανε. Άρα δηλαδή ήρθαν σε επαφή με κάποιες εξωγήινες διάνοιες, υπάρχει ενδεχόμενο? Αυτοί έτσι λένε. Ναι. Ο Ρόμπερτ Τέμπλ λέει ότι ήρθαν σε επαφή με τους αργοναύτες. Με τους αργοναύτες, μάλιστα. Ναι. Και διότι πάντως πιστεύει ο Ρόμπερτ Τέμπλ ότι είναι κάτι. Με τους αργοναύτες, μισό λεπτό, με τους αργοναύτες οι οποίοι ήταν από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό τον προηγμένο που εκπολίτησαν άλλες απολίτιστες φυλές, ή τους αργοναύτες που μπορεί να ήρθαν από το Σύριο? Με τους αργοναύτες που μπορεί να ήρθαν από το Σύριο. Μάλιστα. Οι οποίοι μετέδωσαν γνώση και πολιτισμό στο ανθρωποειδές της γης. Ναι. Ο Ρόμπερτ Τέμπλ πιστεύει ότι η γη δεν έπαψε να παρακολουθείται εξ αρχής από αυτά τα νοήμονα όντα. Όσον αφορά τους υπτάμενους δίσκους που εμφανίζονται κατά καιρούς, πιστεύει ότι έχουν σχέση με το σύστημα του Σύριου και περιμένουν να δουν πότε θα είμαστε εμείς έτοιμοι πνευματικά για να μας πλησιάσουν. Ή όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως λένε οι Ντόγκον, το άστρο της δεκάτης σελήνης, άμα εμφανιστεί.
Όπως είπαμε λοιπόν, το δυναμικό πεδίο που σχηματίζει ο Σύριος Β, λένε και οι Αιγύπτιοι, γιατί και οι Αιγύπτιοι ξέραν πάρα πολλά για το Σύριο, έτσι, αφού η θεά Ίσιδα για αυτούς ήταν ο Σύριος. Ναι. Ναι. Λένε λοιπόν οι Αιγύπτιοι στις δοξασίες τους ότι το δυναμικό πεδίο που σχηματίζει ο Σύριος Β μετά την κατάρρευσή του, κατά την κίνησή του ονομάζεται Νουτ. Και έχει σχήμα μανιταριού, το ίδιο λένε αυτοί, η τόξου. Και αντιστοιχεί στο δέντρο της ζωής. Δηλαδή ό,τι παρόμοιο λένε με τους ντόγκων. Κατά την κίνησή του αυτή, γι' αυτό πολλοί είπαν ότι ίσως οι ντόγκων τα πήραν από τους Αιγύπτιους. Επειδή και οι Αιγύπτιοι έχουν την ίδια δοξασία για το Σύριο. Ναι. Αλλά εδώ ο Πλάτων μας λέει ότι οι Έλληνες, όπως είπαν οι ιερείς στο Σόλωνα, οι Έλληνες είναι αρχαιότεροι από τους Αιγυπτίους, κατά 1000 χρόνια. Επομένως, και οι Αιγύπτιοι πρέπει να τα πήραν τους Έλληνες, αφού είναι αρχαιότεροι, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, κατά την κίνηση του αυτή ο Συνοδός σχηματίζει μια κοσμική μεμβράνη, η οποία αποτελεί ένα μανδύα, το πέπλο της Ίσιδος που λένε, που χωρίζει τον εμπείριο κόσμο από τον ορατό, από τον κοσμικό, αισθητό. Ο Θεόδωρος πάλι αξιώδες μας λέει ότι ο Θεός Σύριος λατρεύτηκε ως Θεός από τους λαούς της γης. Και έχει δύο όψεις. Τον Απόλλωνα, που αντιστοιχεί στον ήλιο Σύριο, που είναι φωτεινός, και το Διόνυσο, Όσυρη, που αντιστοιχεί στο Συνοδό Σύριο, το Β, που είναι σκοτεινός και αόρατος. Και ο οποίος κομματιάστηκε, δεν λένε και ο Όσυρης και ο Διόνυσος. Mm-hmm. Δεν λένε ότι κομματιάστηκε. Λοιπόν, αυτός αντιστοιχεί στο Συνοδό, στο Σύριο Β. Ναι. Και προκαλεί τις μεταβολές. Ο άνθρωπος γενικά είναι φτιαγμένος από ύλη, αλλά και από εθερική ουσία των άστρων. Το δρόμο που δημιουργεί ο Συνοδός με τα δυναμικά του πεδία, αυτόν τον κοσμικό λαβύρινθο, ακολουθούν και τα ηλιακά σκάφη των αργοναυτών για να έρθουν στη γη. Ξεκίνησε λοιπόν η Αργό με τους νόμο, οι αργοναύτες, από πάνω από την ανώτερη κοσμική οκτάβα, πέρασε τον πολικό, τον πόλο μας, για να καταλήξει τον κόσμο μας στην κατώτερη οκτάβα ως ελευθερωτής του χρυσόμαλου δέρατος. Που το χρυσόμαλο δέρας συμβολίζει την ψυχή, τη φυλακισμένη, δηλαδή τις ψυχές των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το σπήλαιο που λέει ο Πλάτωνας. Αυτό προϋποθέτει την νίκη του δράκου από τους ηλιακούς που ευλύθη στη γη και των απογόνων αυτού. Γιατί είπαμε ότι έγινε και η τιτανομαχία, ο πόλεμος ήταν η δρακοντιανή πρώτα. Που λένε ήταν οι δρακοντιανοί στη γη. Mm-hmm. Και έγινε οι απόγονοι αυτοί, ήταν οι Άτλαντες που ήταν γίγαντες. Και έγινε ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Ατλάντων. Όλα αυτά είναι κρυπτογραφικά μέσα στη μυθολογία μας. Γι' αυτό και οι αργοναύτες που λέει ότι μετά, αφού ανοίξαν τον δράκο, λέει η μυθολογία, ξαναγύρισαν στην Ιωλκό κατακτητές του χρυσόμαλου δέρατος. Άφησαν πίσω απογόνους που θα μετέδιδαν το θείο Πυρ στη γενιά του δράκου, δηλαδή στους Άτλαντες που ήταν γίγαντες. Αργότερα όμως οι Άτλαντες διεφθάρισαν από τους Κρόνιους και ήθελαν να υποτάξουν όλο τον κόσμο. Τότε συνέβη η τιτανομαχία με αποτέλεσμα να βυθιστεί η Ατλαντίδα αλλά και το εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων. Σε όλα αυτά, είτε είναι χριστιανισμός, είτε είναι αρχαία ελληνική μυθολογία, είτε είναι άλλες μυθολογίες, είτε είναι παραδόσεις, είτε αρχαίες φιλοσοφίες, βλέπουμε αυτό το αρχετυπικό της συγκρούσεως των δυνάμεων του καλού με τις, τις δυνάμεις του κακού. Βέβαια, συνεχίζονται μέχρι τη μέρα μας. Και επίσης, ο κακός πάντοτε, οι δυνάμεις του κακού πάντοτε έχουν σχέση με το δράκο. Είτε είναι ο σφόρος, είτε ο δράκος τον οποίο αντιμετώπισαν οι αργοναύτες, είτε ο δράκος που φώναυσε ο Περσέας για να σώσει την Ανδρομέδα. Και τώρα βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο. Οπότε, να σκοτώνει τον δράκο. Αυτό τώρα ή είναι ένα αρχιετυπικό μοτίβο που σχετίζεται με τα εσωτερικά του ανθρώπου, ξέρω εγώ, τον εσωτερικό κόσμο, ή όντως όμως υποκρύπτει μια πανάρχια γνώση για μια μάχη που έγινε κάποτε σε ανώτερους κόσμους ή και στη γη? Τώρα θα κάνω μια ομιλία στο Αλμπέρτο. Όντως δηλαδή ότι συγκρούστηκαν οι καλοί με τους κακούς. Θα μιλήσω και δεν είναι μόνο μια μεταφορά μιας εσωτερικής παρόρμησης ή αναζήτησης. Θα κάνω μια ομιλία σχετικά τι συμβολίζει ο δράκος και όλα αυτά στο Αλμπέντο. Θα την κάνω την ομιλία την Κυριακή και θα είναι, επειδή θα πρέπει να είναι πολλές ώρες και εκεί είναι πολλές ώρες η εκπομπή, ναι. Για να την αναλύσουμε. Λοιπόν, έγινε η τιτανομαχία και οι Ολύμπιοι λοιπόν τους αντιμετώπισαν, τους Τιτάνες, και στη μάχη αυτή θυσιάστηκε ο Φαέθων, ο άτυχος συνείοχος.
Τα πάντα όμως έχουν ένα χρόνο λήξη. Όλες οι προφητείες, καθώς και τον Ντόγκον, μας λένε για την επάνωδο των ηλιακών θεών ή για την ανάσταση του νόμου, όπως λένε σημαδιακά, με σημεία που θα κάνουν εμφάνισή τους στον ουρανό. Διότι έδωσαν την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν, και οι Μάγιας το λένε αυτό, στο πλήρωμα του χρόνου. Πιστεύω ότι πλησιάζει η ώρα που για όλα αυτά. Τώρα πώς συνδέονται οι Αργονάστες με το Σύριο και με την ουράνια βάρκα του στην Αργό και με αυτά που λένε οι Ντόγκον. Μας το λένε πολλοί ερευνητές, όπως ο Ρίτσαρντ Χίνγκλεϊ Άλεν και ο Ρόμπερτ Έπς και άλλοι τέλος πάντων. Αυτός ο Ρίτσαρντ Άλεν έχει γράψει ένα βιβλίο Star Names and Their Meanings, δηλαδή τα ονόματα των άστρων και σημασία τους, το 1963. Σε αυτό λοιπόν, στο κεφάλαιο του αστερισμού του Μεγάλου Κοινός, που περιέχει το Σύριο, λέει ότι οι Κινέζοι τον γνώριζαν εξίσου μαζί με μερικά άστρα του αστερισμού της Αργούς, σαν Χου Σι, το τόξο και το βέλος, έτσι, το Σύριο. Εξού Σάις, στην Αίγυπτο Σάις που σημαίνει Σαΐτα και Ίση σημαίνει βέλος, τέλος πάντων. Επίσης από αραβικά κείμενα βρήκε το όνομα για το Σύριο σαν Αλ-Ουάζν, που σημαίνει βάρος. Το υπέρπυκνο άστρο, ο Σύριος Β. Και αφορά ένα βαρύ άστρο σαν το Σύριο Β. Ο Άλεν λοιπόν, περιγράφοντας την Αργό, τον αστερισμό δηλαδή, αναφέρει τον αρχαίο Έλληνα ποιητή Άρατο, δείχνοντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Αργό και στο άστρο του Κοινός. Λέει δηλαδή, «Απ' την πρίμη της Αργούς χαράζεται η ουρά του Μεγάλου Κοινός». Ο ποιητής Άρατος έχει γράψει ένα ποίημα που συνδέει την Αργό με το Σύριο. Η Αργό, λέει ο Άλεν, εκτός από που έλαμπε... μας λέει η Αργό, λέει ο Άλεν, εκτός από τον Ιάσονα, που τα ορφικά κείμενα τον αναφέρουν σαν το Σύριο, ότι έλαμπε σαν το Σύριο ο Ιάσονας, και τους 50 συντρόφους του, που οι 50 σύντροφοι συμβολίζουν την τροχιά του Σύριου Β γύρω από το Σύριο Α, γι' αυτό είναι ο πάντο χαρακτηρισμός 50, λέει λοιπόν η Αργό μετέφερε εκτός από τον Ιάσονα και το Δαναό και τις 50 κόρες του από την Αίγυπτο στη Ρόδο. Πάλι ο Δαναός 50 κόρες. Είδες, ναι. 50 αργονάστες, 50 κόρες ο Δαναός. Επιπλέον προσθέτει ότι η Αιγυπτιακή ιστορία έλεγε πως μια παρόμοια κυβωτός, γιατί αργό σημαίνει κυβωτός στα σανσκριτικά και κάτι που λάμπει. Η Αργό λοιπόν, μια παρόμοια κυβωτός, μετέφερε την Ίσιδα και τον Όσιρη στη διάρκεια του κατακλυσμού. Ο αριθμός 50 που αναφέρεται σχετικά με την Αργό πρέπει να έχει σχέση με το ότι ο Σύριος Β χρειάζεται 50 χρόνια για να συμπληρώσει μια τροχιά γύρω από το Σύριο Α. Δηλαδή, κοίτα τώρα πώς τα έχουν από... συμβολικά τα έχουν γράψει οι μυθογράφοι για να τα προφυλάξουν από τους βέβυλους. Γιατί από τότε υπήρχε πόλεμος και τα γράφαν συμβολικά. Για να μείνουν μέχρι τις μέρες μας. Γιατί άμα δεν τα γράφανε έτσι, πρέπει να τα σκίζανε. Να μην υπήρχε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, η Αργό κατασκευάστηκε από τον Άργο, κατά διαταγή του Ιάσονα. Και επίσης είχε πιδαλιούχο, τώρα για να δεις ότι η Αργό τελικά ήταν, είχε πιδαλιούχο τον Κάνοπο. Ο Κάνοπος, που αναφέρεται και ως ο λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού της Αργούς, μετά το Σύριο. Και οι καλύπτρες, και... στα αγγλικά, η καλύπτρα ενός πολεμικού αεροσκάφους λέγεται Κάνοπη. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση τώρα. Λοιπόν, λένε ότι ο Κάνοπος ήταν πιδαλιούχος της Αργούς και εκτός αυτού ήταν πλοίαρχος το πλοίο του Μενελάου που ήρθε από τον Τροϊκό μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Ναι. Άκου τώρα τι λένε, τον Κάνοπο στην Αίγυπτο τον έφαγε ένα φίδι. Δράκος λέει, φίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κάνοπος είναι ο αστερισμός της Αργούς. Ανήκει η Αργό, έχει την Αλφα Τρόπιδα. Και αυτός είναι ο Κάνοπος. Και ήταν κάποτε και πολικός. Όλο το πλήρωμα της Αργούς ήταν αστερισμοί, αν το δούμε. Ο Κάστορας και ο Πολυδέσκης, που ανήκουν στον αστερισμό των Διδύμων. Μάλιστα. Ο Κηφαίας. Ο Αστερίων. Ο Αστερίων, ο οποίος ήταν λέει γιος του Κομίτη. Δηλαδή δεν μιλάμε για ανθρώπους υγιεινούς, μιλάμε για αστερισμούς. Ο Αγκαίος λέει που είχε δέρμα άρκτου, δηλαδή η άρκτου και τα λοιπά. Ως και ο Αίτης, ο βασιλιάς στην Κολχίδα, έμοιαζε λέει με τον ήλιο, είχε ακτίνες γύρω του που λάμπανε. Το σχήμα λοιπόν
το παριστάνουν τις αργούς σαν μισοφέγγαρο. Και το ίδιο κάνουν οι Ντόγκον και παριστάνουν το Σύριο Β, τον παριστάνουν σαν μισοφέγγαρο. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, όλα. Ελένη, επειδή τώρα έχουμε περάσει το κεφάλαιο αργό, πάμε να ολοκληρώσουμε με 2 λεπτά τελευταία τοποθέτησή σου και θα κάνουμε μια εκπομπή για να αναλύσουμε τα της αργούς πιο διεξοδικά θα τα αναλύσουμε. Λοιπόν, λέμε ότι η Ντόγκον είναι μια φυλή η οποία στα βιβλία που γράψαν οι ανθρωπολόγοι καταλήγουν το εξής, ότι είναι αδύνατον να γνωρίζαν αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν, λένε. Ναι, ναι. Αυτό. Γνωρίζουν πράγματα που τώρα ακόμα ίσως δεν τα έχουμε βρει. Mm-hmm. Όπως λες για τον τρίτο, τώρα ΜΕΓΙΑ, για το Σύριο Γάμα που έχουν αμφιβολίες ακόμα οι αστρονόμοι. Μάλιστα. Και γι' αυτό είναι το παράδοξο. Εν τω μεταξύ όλα αυτά που λένε ήδη είναι οι νόμοι του Κέπλερ, το ηλιοκεντρικό σύστημα, όλα αυτά. Και είναι, μιλάμε για μια φυλή η οποία τώρα για να μην γλιτώσει και να μην εξισλαμιστεί έχει πάει και έμενε σε ένα γκρεμό. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Και παρόλα αυτά γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί μας είπες για το 1920 που εντοπίστηκε αυτή η φυλή. Μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κάτι με αυτή τη φυλή, οτιδήποτε υπάρχει, παραμένει εκεί? Δεν ξέρω αν δεν τους έχουν εισφάξει, να σου πω. Μάλιστα. Ελπίζω να παραμένει. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και θα πραγματοποιήσουμε εκπομπή βεβαίως για να αναλύσουμε όλα όσα αφορούν στην απόκριφη γνώση για τους αργοναύτες και την Αργό. Πιστεύω να σας έδωσα ορισμένα ό,τι μπορούσα να Εννοείται. Πω. Δηλαδή, μας είπες πάρα αυτό. Πολλά για ακόμη μια φορά και γι' αυτό έχεις και κοινό στον κώδικα μυστήριων εδώ που μου ζητούν να σε βγάζουμε όλο και πιο συχνά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Λένη. Σε ευχαριστώ πολύ που διέθεσες και τον χρόνο σου από σήμερα το απόγευμα και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της απόψινής διαδικτυακής εκπομπής. Πριν από λίγο αναλύσαμε τα θέματα της μυστηριώδους φυλής των Ντόγκων στην Αφρική με την κυρία Ελένη Ζωγραφίδου Δάγιου και τις μυστηριώδεις γνώσεις τους για το Σύριο, σύμφωνα με την έρευνά της, αλλά και ευρύτερα το θέμα έχει απασχολήσει και άλλους ερευνητές. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Σοφιά από την Αθήνα, μηχανικό και συγγραφέα, παύλα ερευνητή, ο οποίος πάντοτε μας εντυπωσιάζει με τις έρευνές του. Καθ' όλη τη διάρκεια των ετών, όπου συνεργαζόμαστε με τον κύριο Σοφιά και τον έχουμε φιλοξενήσει, μας έχει μιλήσει για την Αμφίπολη και για άλλα ζητήματα και έχει προκαλέσει ερωτηματικά ενθουσιασμό σε πολλούς φίλους του κώδικα μυστηρίων που μου μετέφεραν μηνύματα να τον έχουμε ξανά. Τον έχουμε λοιπόν διαδικτυακά και πρώτα θέως με την έναρξη της επίσημης τηλεοπτικής σεζόν θα είναι μαζί μας και ακόμη περισσότερα και τηλεοπτικά. Αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασίλη. Και θα μιλήσουμε για την έρευνά σου σχετικά με την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας στην αρχαιότητα και αν εκεί ήταν η Ατλαντίδα τελικά ή όχι. Μάλιστα, ακριβώς, Βασίλη, ναι. Οπότε. Μπορώ να ξεκινήσω. Ξεκινάμε, ναι. Επισκέφτηκα Βασίλη Σαντορίνη το 1999 και το 2009. Καθ' όλη λοιπόν τη διάρκεια της παραμονής μου στο νησί, ξεκίνησα να βλέπω. Όχι τα τοπία και αυτά, αλλά προσπαθούσα να επικεντρώσω τη μελέτη μου στο ανάλυφο της Σαντορίνης και να δω με τη χρήση της τεχνολογίας των δορυφορικών χαρτών και των διαφόρων προγραμμάτων να αποκαταστήσω το χαμένο κομμάτι του νησιού και να το παρουσιάσω όπως ακριβώς ήταν. Βλέπουμε εδώ, Βασίλη, ότι αυτά τη μελέτη την έχω δημοσιεύσει στο blog μου στις 21 Ιουλίου του 2009. Ναι. Και διάβασα πρόσφατα ότι υπάρχει και άλλη μια συνέντευξη του κυρίου Βουγιουκαλάκη, του ηφαιστειολόγου, ο οποίος περίπου πάνω κάτω λέει τα ίδια που έχω πει και εγώ, αλλά εγώ τα έχω πει όμως πιο μπροστά τουλάχιστον 2 χρόνια. Αλλά επειδή εγώ, Βασίλη, δεν ανήκω στο κατεστημένο κατά κάποιο τρόπο το καθηγητικό κτλ., αυτά που έχω πει και τα οποία είναι, όπως θα αναλύσω, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, δυστυχώς μείνανε μεταξύ γνωστών και φίλων. Μάλιστα. Σκέφτηκα, Βασίλη, να βάλω το χάρτη Σαντορίνη σε 1:50,000. Αυτός είναι ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Mm-hmm. Οπότε, σχημάτισα, όπως βλέπουμε με την κόκκινη γραμμή, το περίγραμμα ολόκληρου του νησιού, ακολουθώντας τις ακτογραμμές αυτών που έχουν απομείνει. Ναι. Με την εντολή αέρια του ΟΤΟΚΑ, το ξέρουν οι μηχανικοί, θα υπολογίσω πόσο ήταν το νησί πριν την έκρηξη. Και το σχήμα του νησιού, σύμφωνα με το αρχαίο του όνομα, δηλαδή πριν την έκρηξη του ηφαιστείου, ήταν στρογγύλι. Και όπως βλέπουμε στο σχήμα, είναι περίπου στρογγυλό.
Οπότε, με την εντολή Polyline, με την οποία περιέγραψε το αρχαίο νησί, βρήκα ότι έχει εμβαδόν 156 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είχε δηλαδή, και περίμετρο 50 χιλιόμετρα. Τόσο δηλαδή ήταν αντίστοιχα, με πολύ καλή προσέγγιση, το εμβαδόν της αρχαίας Στρογγύλης και το μήκον των ακτογραμμών της. Το δύσκολο επιχείρημα στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση όμως ήταν άλλο. Πώς θα φαινόταν, Βασίλη, το νησί, όχι σε κάτωψη, όπως στους χάρτες δηλαδή, στις δύο διαστάσεις, αλλά πώς θα ήταν το νησί διάστατο. Δηλαδή, αν κάποιος το έβλεπε από μακριά ή στεκόταν πάνω σε αυτό το νησί. Έσπασα το μυαλό μου να δω πώς θα μπορούσα να βρω μία λύση για να το πραγματοποιήσω. Και τότε μια φαϊνή ιδέα πέρασε από το μυαλό μου. Στο βιβλίο μου, το οποίο το έχω παρουσιάσει και σε ένα Βασίλειο Ορφέας και Αγωνιστική Εκστρατεία, είχα μελετήσει το ηφαιστειογενές νησί των Καναρίων νήσων. Mm-hmm. Την νήσο Τενερίφη, που μοιάζει εκπληκτικά με τη Σαντορίνη, και αυτή ηφαιστειογενές νησί. Και φιλοξενεί ένα τρομερό ηφαίστειο. Το ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης δεν είναι η Έτνα, είναι το ηφαίστειο Τέιντε στην νήσο Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Και έχει, Βασίλη, υψόμετρο 3.900 μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ψηλό. Η Στρογγύλη, λοιπόν, που είχε και αυτή ένα τρομερό ηφαίστειο, ανάλογο με το Τέιντε της Τενερίφης, μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η μεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου στην παγκόσμια ιστορία. Να είχε και η Σαντορίνη ένα τεράστιο ηφαίστειο, ανάλογο με το ηφαίστειο της Τενερίφης. Ναι. Τεράστιες ποσότητες λάβας, σκόνη και καπνού, Βασίλη, εκτινάχτηκαν σε ύψος τουλάχιστον 25 με 30 χιλιόμετρα μετά την έκρηξη. Ο ήλιος κρύφτηκε για πολλές μέρες και ένα είδος πυρηνικού χειμώνα χτύπησε τη γη. Η θεωρία αυτή υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά το 1987 όταν ομάδα Δανών ερευνητών, μελετώντας στρώματα πάγου στη Γροιλανδία, βρήκανε ηφαιστειακή τέφρα από τη Σαντορίνη και πρότειναν ότι η έκρηξη αυτή έγινε μεταξύ του 1654 και του 1630 και όχι το 1450 π.Χ. όπως λέει ο Μαρινάτος. Όμως η ηφαιστειακή αυτή στάχτη κατέπεσε στη Γροιλανδία μετά από αρκετά χρόνια αιώρη στην ατμόσφαιρα. Άρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, η ημερομηνία που είχα προτείνει 1654 ήταν το άλλο χρονικό όριο της έκρηξης. Μάλιστα, η στάχτη μεταφέρθηκε, Βασίλη, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και περιφέρθηκε για αρκετά χρόνια, καθώς η απόσταση Σαντορίνης Γροιλανδίας δεν είναι η απόσταση το τόξο 5.000 χιλιόμετρα από την Ελλάδα μέχρι την Γροιλανδία προχωρώντας βορειοδυτικά, αλλά είναι 50.000 χιλιόμετρα, γιατί η γη περιστρέφεται εκδυσμών προς ανατολάς και συνεφώς η τέφρα δεν κινήθηκε προς τα δυτικά 5.000 χιλιόμετρα αλλά προς τα ανατολικά, διαγράφοντας σχεδόν μια πλήρη περιστροφή στα όρια της τροπόσφαιρας, όπου η στάχτη αυτή μετά από κάποια χρόνια συναντήθηκε με τις ψυχρές μάζες του Βορείου Πόλου που την έριξαν στους παγετώνες της Γροιλανδίας και την εγκλώβησαν. Mm-hmm. Έτσι πίστευα όταν είχα διαβάσει αυτή τη μελέτη των Δανών ερευνητών πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ότι η έκρηξη της Στρογγύλης είχε γίνει 20 με 30 χρόνια πιο νωρίς. Ναι. Και αυτή η πεποίθηση επιβεβαιώθηκε το 2008 όταν έγινε χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα 14, που είναι πολύ πιο ακριβής μέθοδος, ενός κλαδιού ελιάς, Βασίλη, που θαύτηκε από την τέφρα της έκρηξης. Και η νέα χρονολόγηση της έκρηξης τοποθετεί την ημερομηνία έκρηξης του ηφαιστείου μεταξύ του 1627 και 1600 π.Χ. με πιο πιθανό το διάστημα 1613 με 1614. Mm-hmm. Αν πρέπει δηλαδή για δεύτερη φορά την αρχική άποψη που είχαν υιοθετήσει οι αρχαιολόγοι ότι η έκρηξη είχε γίνει περί το 1450. Ναι. Τεράστια κύματα τότε έπληξαν τη νησιωτική Ελλάδα και τα παράλια της υπηρετικής Ελλάδας και εξαφάνισαν όχι μόνο το μινωικό πολιτισμό αλλά και τους άλλους δύο συνακμάζοντες πολιτισμούς της αρχαίας μας πατρίδας, του Μυκηναϊκού που είχε πρωτεύουσα τις Μυκήνες αλλά και του Μηνιακού με πρωτεύουσα την Ιωλκό. Το μέγεθος όμως της αρχαίας αυτής έκρηξης
δεν είναι καταγεγραμμένο σε κάποιο αρχαίο κείμενο. Η προσεκτική όμως, Βασίλη, μελέτη των κομματιών της αρχικής νήσου όταν έκανα την αυτοψία πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, αλλά και των πληροφοριών που επεξεργάστηκα, δηλαδή διάφορους λεπτομερείς τοπογραφικούς χάρτες με ισοϊψείς καμπύλες, ισοβαθείς υφαλοκρηπίδες κτλ., με οδήγησαν σε μερικά εκπληκτικά συμπεράσματα. Να το ηφαίστειο Τέιντε, Βασίλη, το οποίο έχει μια τρομερή αναλογία με το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την αποκατάσταση που έκανα στην κάτωψη του κομματιού που έχει εξαφανιστεί. Βλέπουμε στη μέση, εδώ που δείχνουμε το βέλος, ναι, είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου και μάλιστα επειδή όπως αποδείξονταν τόσο ψηλό είχε και μόνιμους παγετώνες, κατά αναλογία με το Τέιντε. Και το Τέιντε στην Τενερίφη, με ύψος 3.800 μέτρα, 900, έχει μόνιμο παγετώνα στην κορυφή, Βασίλη. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο με τα συμπεράσματα, Βασίλη. Ναι, ναι. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι τα πρανή του ηφαιστείου, να προχωρήσω λίγο στις φωτογραφίες, αυτό είναι η αναπαράσταση που έχω κάνει, η γραφική σε 3D του ηφαιστείου της Σαντορίνης πριν τη μεγάλη έκρηξη, κατά αναλογία δηλαδή με το ηφαίστειο του Τέιντε. Γιατί, Βασίλη, αν θεωρήσουμε ότι τα πρανή του ηφαιστείου γενικά έχουν μια κλίση 45 μοίρες, τότε η βάση του ηφαιστείου που έχει εξαφανιστεί, δηλαδή που έχει πέσει μέσα, ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα. Άρα το τρομερό ηφαίστειο της Σαντορίνης, της Τρογγύλης δηλαδή, είχε ύψος 5.000 μέτρα. Δηλαδή ήταν το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, σχεδόν ισοϊψές με το Λευκό Όρος. Mm-hmm. Και πιθανότατα ο κρατήρας του ηφαιστείου που έδειξα προηγουμένως εδώ στην κορυφή ήταν πολύ μικρής διαμέτρου. Με συνέπεια, η συνεχής ρίση της λάβας μέσα από τον πόρο του ηφαιστείου είχε στενέψει πολύ. Και γι' αυτό οι τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακής ενέργειας που εκλήθηκαν δεν βρήκαν διέξοδο μέσω του πόρου για μια ήπια εκτόνωση, αλλά στην κυριολεξία τίναξαν τον κόνο του ηφαιστείου στον αέρα, αλλά και μέρος του υποθαλάσσιου φλοιού. Έτσι το ηφαίστειο δεν καταστράφηκε ολόκληρο μόνο στον κόνο του, αλλά ξεκόλλησε από τον πυθμένα της θάλασσας, με συνέπεια τη δημιουργία της καλδέρας που βλέπουμε εδώ και η οποία έχει μέσο βάθος 300 μέτρα. Ενώ η υφαλοκρηπίδα του νησιού που έμεινε ανέπαφη στην ανατολική πλευρά έχει βάθος 30-40 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, Βασίλη, ότι τα 300 μέτρα στην καλδέρα υποδηλώνουν ότι ο υποθαλάσσιος φλοιός της γης στο σημείο που έγινε η έκρηξη λέπτυνε κατά 250 μέτρα. Δηλαδή το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου που δεν είναι καταγεγραμμένο υπήρξε στη Στρογγύλη, στην αρχαία Σαντορίνη, αφού το Μάουνα Λόα της Χαβάης που υψώνει ακόμα και σήμερα, ναι, λόγω της αιχαιόμενης λάβας έχει ύψος 4 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, το κομμάτι αυτό της αρχαίας Στρογγύλης που έχει βυθιστεί είναι 74 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως υπολόγισα στον υπολογιστή μέσω του AutoCAD. Δηλαδή, Βασίλη, το 47% της αρχικής επιφάνειας του νησού εκτινάχθηκε στον αέρα. Μάλιστα, θες να ρωτήσεις κάτι, μπορώ να συνεχίσω? Όχι, συνέχισε, ναι, δεν έχω κάποια ερώτηση τώρα. Με τη βοήθεια λοιπόν του AutoCAD σχεδίασα, όπως έδειξα και προηγουμένως, το νησί και υπολόγισα από περιέργεια ποιος ήταν ο όγκος του νησιού που εκτινάχθηκε στον αέρα. Δηλαδή υπολόγισα τον όγκο αυτόν του κόνου, βάζοντας και φτιάχνοντας το 3D μοντέλο στο AutoCAD, με μια πολύ απλή εντολή υπολόγισα το volume και βρήκα ότι το ποσό της ύλης που εκτινάχθηκε στον ουρανό της Σαντορίνης ήταν, θα πω το νούμερο και θα κρατηθείτε πραγματικά, 350 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 350 κυβικά χιλιόμετρα ύλης, χωρίς φυσικά να υπολογίσω τον όγκο της λάβας που εκχύθηκε από το εσωτερικό της γης μέσω του πόρου. Πραγματικά ασύλληπτη έκρηξη, Βασίλη, που κανείς ποτέ δεν είχε φανταστεί, mm-hmm, δεν είχε μπει στον κόπο να κάνει.
τους στοιχειώδεις υπολογισμούς που η σημερινή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα. Και αν υπήρχε σεισμογράφος την εποχή αυτή, σίγουρα το μέγεθος του σεισμού που προκλήθηκε στην κλίμακα Ρίχτερ θα αδυνατούσε να το καταγράψει. Και μάλιστα έχω καταγράψει, Βασίλη, έχω βρει στο διαδίκτυο ότι η έκρηξη του ηφαιστείου Κροκατώα στην Ινδονησία τον Αύγουστο του 1883 μετά Χριστό ισοδυναμούσε με 13.000 βόμβες της Χιροσίμα και εκτινάχτηκαν στον ουρανό 25 κυβικά χιλιόμετρα, ενώ προηγουμένως σας είπα 350 κυβικά χιλιόμετρα. Ναι. Και με την έκρηξη του Κροκατώα παρήχθηκε ο πιο δυνατός ήχος που έχει καταγραφεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του πλανήτη από την έκρηξη. Φανταστείτε λοιπόν η έκρηξη της Σαντορίνης που εκτόξευσε 15 φορές περισσότερα υλικά, θα ήταν κάτι το ασύλληπτο για τα ανθρώπινα δεδομένα, γιατί η κλίμακα δεν είναι αριθμητική αλλά γεωμετρική. Mm-hmm. Η θερμοκρασία στο Κροκατώ με την έκρηξη το 1883 έφτασε στο νησί Βασίλη τους 450 βαθμούς Κελσίου και δημιουργήθηκε και καλδέρα. Φανταστείτε λοιπόν κάτι αντίστοιχο στην έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Τι θερμοκρασίες αναπτύχθηκαν στο νησί και τι θόρυβος παρήχθη και πόσα εκατομμύρια τόνοι υλικών διασκορπίστηκαν παντού. Και το μόνο τελικά όπως βλέπουμε που απέμεινε από αυτή την τεράστια έκρηξη είναι ένα κομματάκι εδώ η θηρασιά. Ναι. Ασπρονήσι είναι αυτό εδώ το μικρό το νησάκι και τα δύο νησάκια αυτά, η μικρή και η μεγάλη Καμένη. Και βλέπουμε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία που έχω κάνει αντιπαραβολή που είναι το ίδιο κομμάτι στην ίδια κλίμακα πώς είναι σήμερα η Σαντορίνη και πώς ήταν Βασίλη με το τεράστιο ηφαίστειο. Βλέπουμε λοιπόν εντυπωσιακό πραγματικά. Βασίλη, έκανα το αυτονόητο. Δηλαδή, λέγαμε όλοι για η έκρηξη, πόση ήταν κτλ. Εγώ έκανα το αυτονόητο. Με τη βοήθεια του AutoCAD και των διαφόρων προγραμμάτων που έχω στον υπολογιστή μου, έκανα ένα 3D μοντέλο του νησιού. Και δεν το έκανα στο περίπου, το έκανα κατά αναλογία με αυτό που βρήκα στο Teide. Δηλαδή, πήρα το Teide, πήρα τις διαστάσεις του και τις μετρήσα το Teide και έκανα κατά αναλογία μια εφαρμογή. Και βρήκα αυτό το τρομερό πράγμα. Βρήκα δηλαδή ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο και ένα από τα μεγαλύτερα βουνά, το δεύτερο μετά τον Κάφκασο βουνό, υπήρχε στη Σαντορίνη και ήταν αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν ήταν που εξαφανίστηκε και προκάλεσε αυτή την τεράστια καταστροφή το 1613 προ Χριστού. Να πω λοιπόν εδώ λίγο για αυτά τα περίφημα νησάκια, τη Νέα και την Παλιά Καμένη. Γεωλογικά, τα δύο αυτά μικρά νησάκια είναι πολύ νεότερα από το αρχικό νησί, δηλαδή από τη Θήρα και τη Θηρασιά και το μικρουλάκι αυτό το νησί, το Άσπρο νησί. Και η καυτή λάβα μετά την έκρηξη, γιατί εδώ ακριβώς στη Νέα Καμένη και στην Παλιά Καμένη εδώ, είναι ο πόρος, εδώ ήταν δηλαδή το κέντρο του ηφαιστείου που βγαίνει ακόμα και σήμερα, Βασίλη. Μάλιστα. Η καυτή λοιπόν λάβα συνέχισε να βγαίνει για πολλά χρόνια από το μυθμένα της θάλασσας. Αλλά τώρα έβγαινε από βάθος 300 μέτρα, γιατί είχε εξαφανιστεί, είπαμε. Ο φλοιός της γης είχε λεπτύνει. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να σταθεροποιείται η λάβα. Και όταν έφτασε στα 20 μέτρα, 120 μέτρα, περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργήθηκε ένας μικρός βορθμός. Δηλαδή τα δύο αυτά νησάκια, σε εκείνο το σημείο, ανάμεσά τους, η θάλασσα έχει βάθος μόνο 30 μέτρα. Δηλαδή τα δύο νησάκια είναι ενωμένα μεταξύ τους. Με πορθμό. Στην ουσία, χρονολογικά έχουν την ίδια ηλικία. Απλά η Νέα Καμένη, το μεγάλο νησάκι, αναδύθηκε πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι το μάγμα που συνέχιζε να βγαίνει από τον Πυθμένα, μέσα από τον πόρο του παλιού ηφαιστείου, βρήκε νέα διέξοδο. Και σταμάτησε όταν έφτιαξε την Παλιά Καμένη. Βρήκε λοιπόν μια άλλη διέξοδο πιο δίπλα, ανατολικότερα, και με μεγαλύτερη ένταση δημιουργήθηκε η Νέα Καμένη. Γι' αυτό και μεγαλύτερη, είναι περίπου 7 φορές μεγαλύτερη από την Παλιά.
Μάλιστα. Μελετώντας, Βασίλη, συγγνώμη, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, να μιλήσω λίγο πιο αργά. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Γιατί έχω πάρει φόρα, Βασίλη, τώρα και θέλω να τα πω όλα και... Μια χαρά, εντάξει, πιες και λίγο νερό και μια χαρά μας τα λες. Ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λίγο νερά και ναι, γιατί είμαι και ο λαιμός μου. Μελετώντας λοιπόν τους τέσσερις θεμελιώδεις τύπους των ηφαιστείων, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο που εκτονώνουν την ενέργειά τους. Έχουμε Χαβαϊκό, Στρομπόλιο, Βουλκάνιο και Πελέιο. Ναι. Και κατέληξα στο συμπέρασμα από την ανάλυση που έκανα ότι το τρομερό ηφαίστειο της αρχαίας στρογγύλης, δηλαδή της σημερινής Σαντορίνης, ήταν τύπου Βουλκάνιου. Δηλαδή η λάβα ήταν πιο πυκνή και ρευστή, δηλαδή είχε μεγαλύτερο εξόδες που λέμε. Με συνέπεια, όσο ανέβαινε Βασίλη προς την κορυφή, να στεροποιείται και να φράσει τον αγωγό, δηλαδή τον πόρο. Είχε όμως ξεκινήσει η δραστηριότητα του ηφαιστείου και πυκνός καπνός είχε αρχίσει να βγει από τον κρατήρα του. Mm-hmm. Και η αναλλαγή αυτή στους παροξυσμούς των εκκρίξεων και των φάσεων της ηφαιστειακής ύφεσης έδωσαν το χρόνο στους αρχαίους κατοίκους του νησιού. Δηλαδή όταν βλέπαν ότι γίνεται ένας κακός χαμός πάνω στο ηφαίστειο, σηκώθηκαν, φύγαν άρων-άρων. Πήραν μαζί τους τα πολύτιμα αγαθά τους, χρυσάφι, αξίμι, χαλκό, και άφησαν πίσω τους μόνο τις πατρογονικές εστίες. Και γι' αυτό δεν έχουν βρεθεί χρυσαφικά και τιμαλθή και τέτοια, Βασίλη. Γιατί σηκώθηκαν και τα πήραν. Είδαν αυτοί ότι είχαν χρόνο μέχρι την έκρηξη του ηφαιστείου και σηκώθηκαν και φύγαν άρων-άρων. Η λογική λέει λοιπόν ότι θα κατέφυγαν στη γειτονική Κρήτη, που ήταν η μητρόπολη του μινωικού πολιτισμού. Mm-hmm. Είχε και άλλα κοντινά νησιά. Οπότε εκεί θα περίμεναν να περάσει το κακό και θα επέστρεφαν μόνο όταν τα πράγματα ηρεμούσαν. Αλλά δυστυχώς, Βασίλη, η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Ένας παγκόσμιος κατακλυσμός, ο τελευταίος γνωστός της ιστορίας, έτσι εγώ πιστεύω, χτύπησε τη γη με ταυτόχρονη ηφαιστειακή δράση. Δηλαδή, το ηφαίστειο της Σαντορίνης δεν εκρήκνηκε μόνο αυτό, Βασίλη. Εγώ πιστεύω ότι είχαμε αλυσιδωτή αντίδραση. Είχαμε μπαράζ δηλαδή εκρήξεων, λες. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή τώρα, όταν εκρήκεται ένα τόσο τεράστιο ηφαίστειο, τα άλλα τι δεν θα ενεργοποιηθούν μετά από αυτή την έκρηξη. Ναι. Και τι έγινε, όταν λοιπόν Βασίλη κάτοικοι γύρισαν στο νησί τους μετά από κάποια χρόνια, εγώ πιστεύω μετά από κατεντάδες χρόνια, αυτό που αντίκρισαν θα τους έκοψε την ανάσα. Το ηφαίστειό τους δεν υπήρχε πια. Στη θέση του μόνο θάλασσα. Και αντί για στρογγυλό νησί, ένα ημικυκλικό νησί, η Θύρα, και ένα μικρότερο απέναντί του, η Θυρασιά. Λογικά πιστεύω ότι η γενιά που βίωσε την καταστροφή, όσοι βέβαια επέζησαν τελικά, αποκλείεται να γύρισαν αμέσως για μόνιμη εγκατάσταση στο νησί. Αυτά πάντα ήταν καλυμμένα με στάκι και πέτρες. Εκτιμώ ότι θα πέρασαν αρκετές γενιές για να επουλώσει η στρογγύλη Θύρα πλέον τις πληγές της. Και με το πέρασμα των πολλών χρόνων, η σκόνη και οι πέτρες με τις βροχές κατέληξαν στη θάλασσα. Mm-hmm. Και με τη διάβρωση δημιουργήθηκαν οι θαυμάσιες παραλίες του νησιού. Και η ηφαιστειακή σκόνη που είχε καλύψει τα πάντα, πολλά μέτρα ηφαιστειακής σκόνης, αποδείχτηκε σε βάθος χρόνου γόνιμη για την εκ νέου ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας του νησιού. Έτσι, όταν έφτασαν οι κάτοικοι στο απομονωμένο χωριό, είδαν το πράσινο να φυτρώνει σιγά σιγά. Είχαν ακούσει για την έκρηξη του ηφαιστείου από τους προγόνους τους, καθώς και τους θρύλους για κάποια τεράστια έκρηξη που συνέβη πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά, Βασίλη, δεν μπορούσαν ούτε καν να διανοηθούν το μέγεθος αυτής της καταστροφής που υπολόγισα. Εκτιμώ ότι στις νεότερες γενιές θα έλειψε το ηφαίστειο, γιατί, όπως είπα, σε αναλογία με το Τέιντε, λόγω του μεγάλου του ύψους, είχε μόνιμους παγετώνες στην κορυφή του και τροφοδοτούσε τους κατοίκους με άφθονο πόσιμο νερό, αφού οι πηγές και τα ριάκια έτρεχαν ολόκληρο χρόνο. Αναγκάστηκαν λοιπόν από τούδε και στο εξής, όταν επέστρεψαν στο νησί τους,
να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Ναι. Να προσαρμόσουν τις κατοικίες τους στη φύση που βρήκαν και να συλλέγουν το πόσιμο βρόχινο νερό. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή, η φύση δημιούργησε μέσα σε εκατοντάδες χρόνια ένα από τα σύγχρονα θαύματα, τη σημερινή μοναδική και ανεπανάληπτη Σαντορίνη, Βασίλη. Μάλιστα. Σωτήρη, τώρα αν δεν κάνω λάθος... Επειδή έχουν δημοσιευτεί διάφοροι, γράφουν εκεί η Σαντορίνη έτσι κι αλλιώς, εγώ έκανα κάτι που δεν είχαν κανένας από αυτούς, τους ερευνητές. Έφτιαξα το νησί τριδιάστατο για να δω πώς ήταν, ρε παιδί μου, αυτό το περίφημο νησί πριν την έκρηξη. Και κατά αναλογία με το Τέιντε της Τενερίφης, κάτσα και το σχημάτισα. Και αυτό που αντίξαν δεν ήταν κάτι το εξωφρενικό. Έτσι εξηγείται πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια καλδέρα 10 χιλιόμετρα, τετραγωνικό χιλιόμετρων. Διαμέτρου μάλλον 10 χιλιόμετρων. Ένα τεράστιο ηφαίστειο με ύψος 5 χιλιόμετρα σχεδόν. Και αυτό το πράγμα όλο ξεκόλλησε. Mm-hmm. Και διασκορπίστηκε παντού. Και οι στάχτες του έφτασαν στην Ιρλανδία. Η απόδειξη δηλαδή της έκρησης Σαντορίνης είναι οι στάχτες που βρέθηκαν στην Ιρλανδία, Βασίλη. Ναι, απίστευτο. Τώρα, εσύ, αν δεν κάνω λάθος, υποστηρίζεις ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε την Ατλαντίδα στη Σαντορίνη. Βασίλη, πραγματικά. Αυτό δηλαδή. Καλά, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι άκυρο. Η Ατλαντίδα πρέπει να είναι εκεί στην Ατλαντικό και όχι στη Σαντορίνη. Έχει κάποια σχέση με τη Σαντορίνη. Μπορεί να το είχαμε παρουσιάσει και στην εκπομπή σου. Καταρχήν, όσοι λένε αυτές τις ανοησίες δεν έχουν διαβάσει τον Κριτία του Πλάτωνα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και δεν ξέρουν στοιχειοδός την. Ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα της ελληνικής αρχαίας ελληνικής γλώσσας, την ετυμολογία. Όταν λέμε Ατλαντικός, σημαίνει ο Ατλαντικός που είναι εκεί στη θέση, σημαίνει ο ωκεανός που περιστήχιζε την Ατλαντίδα. Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, Λιβικό πέλαγος. Σωστά. Βασίλη, κάτσε, γιατί έχω ένα μικρό πρόβλημα με το λαιμό μου. Έτσι λέγεται κριτικό πέλαγος, περιβάλλει την Κρήτη. Μα είναι δυνατόν να λένε τώρα ότι η Ατλαντίδα είναι στη Σαντορίνη? Τότε θα λέγανε η θάλασσα, δεν λέγανε στρογγυλιακός, δεν θα λεγόταν Ατλαντικός. Απίστευτα πράγματα. Και εξάλλου, Βασίλη, θεωρώντας και επιμένουν κιόλας, και έχω συζητήσει και με καθηγητές και επιμένουν εκεί στη Σαντορίνη και κάνουν και παγκόσμια συνέδρια Σαντορίνης. Θεωρώντας λοιπόν, ταυτίζοντας τη Σαντορίνη με την Ατλαντίδα, τη στιγμή που στον Κρητή αναφέρεται πεντακάθαρα για την Ατλαντίδα και την Αθήνα που ήκμασαν παράλληλα το 9600, Βασίλη, 9.000 χρόνια, 8.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας τα διαγράφεις. Σωστά. Δηλαδή την Ατλαντίδα που ήκμασε μαζί με την Αθήνα το 9600, άμα τη βάλεις το 1600, πού πάνε αυτά τα 8.000 χρόνια? Σωστά, ναι. Διαγραφή της ιστορίας, δηλαδή τον πόλεμο που κάνουν οι ξένοι εναντίον της Ελλάδας, εμείς οι ίδιοι να τον υποστηρίζουμε, αλλά λέμε ναι, το 1600, άρα εμείς προερχόμαστε από τους ανύπαρκτους Ινδοευρωπαίους του 1900 και άρα η Ατλαντίδα ήταν στη φαντασία του Πλάτωνα. Και τι βλέπουμε, μας έχουν φτιάξει και μουσείο εδώ στη Σαντορίνη, ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, το οποίο είδα μέσα, έχει αυτό το σχεδιάκι εδώ δεξιά. Αυτό μου θυμίζει και τα σχεδιαγράμματα για την Ατλαντίδα στον Ατλαντικό που λένε ότι ήταν ένα πράγμα σαν επαναλαμβανόμενους κύκλους. Το ίδιο βλέπουμε. Δεν ήταν, Βασίλη, τώρα θα το εξηγήσω αμέσως. Αυτό λοιπόν που έχουν φτιάξει εδώ πέρα, το πήρα λοιπόν εγώ, Βασίλη. Α, μπράβο. Αυτό ήταν στο σχέδιο και το έβαλα εδώ στη Σαντορίνη. Μπράβο, και ναι. Ξέρεις, προκύπτει. Προκύπτει αυτό που λέει το Μουσείο της Ατλαντίδας, αυτό που δίνουν το σχέδιο, το οποίο εγώ το μέτρησα. Ότι έτσι όπως το δείχνουν αυτοί βέβαια, ότι η Ατλαντίδα είχε διάμετρο 25 χιλιόμετρα. Αν διαβάσει το διάλογο Κρητία, ναι, τον οποίο έχω μέσα στο βιβλίο μου, η Ατλαντίδα του Πλάτωνα, και το έχω αναλύσει, το έχω κάνει πραγματικά, αφήνω και φτερό, λέει ότι ο Πλάτωνας, το λέω εγώ, ότι το παλάτι της Ατλαντίδας, όχι η Ατλαντίδα, Βασίλη. Η Ατλαντίδα ήταν τεράστιο νησί, με μήκος 5.000 χιλιόμετρα, λέει ο Πλάτωνας, γέννη έμεσα, γιατί λέει τα στάδια
Νίκη και τα λοιπά και τα πλάτη. 5.000 χιλιόμετρα, Νίκος, και 1.000 πλάτο, ήταν τεράστιο νησί. Και σε κάποιο σημείο λοιπόν, κοντά στη θάλασσα, 10 χιλιόμετρα λέει ο Πλάτωνας από τη θάλασσα, ήταν το παλάτι. Το οποίο παλάτι, όπως λέει ο Πλάτωνας, δεν το λέω εγώ, αποτελείται από 3 λωρίδες θάλασσας και 2 ξηράς και στη μέση και το κεντρικό νησί που ήταν το παλάτι. Και η συνολική διάμετρος, λέει ο Πλάτωνας, δεν το λέω εγώ, διαβάστε τον Κρητία. 30 στάδια, δηλαδή 5 χιλιόμετρα. Και πάνε το Μουσείο της Ατλαντίδας εκεί χωρίς να έχουν διαβάσει ποτέ τους Κρητία και γράφουν ότι είναι 25 χιλιόμετρα. Και βγαίνει ο άλλος Βασίλη. Τέλος πάντων, ας μην λέμε ονόματα. Και λέει παραδείγματος χάρη ότι η Ατλαντίδα ήταν στην Τορνιάνα της Ισπανίας, στα παράλια δηλαδή, και είχε διάμετρο 80 χιλιόμετρα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Επιμένουν δηλαδή, ψάχνουν την Ατλαντίδα χωρίς να ψάχνουν το πρωτότυπο κείμενο. Ποιο είναι ο Κρητίας? Πουθενά αλλού. Εκεί γράφει όλες τις λεπτομέρειες. Μήκη, πλάτη, ύψη, πληθυσμό, στρατό, πώς ήταν διατεταγμένη η νήσος κτλ. Ναι. Και πάνε και μου βάζουν ένα στρογγυλό και αγνοούν την Ατλαντίδα. Την υπόλοιπη. Πραγματικά, Βασίλη, έχω εκπλαγεί. Γίνανε και παγκόσμια συνέδεια στην Ατλαντίδα. Και ήθελα να πάω, αλλά δεν ήθελα να πω. Τι να πάω, να πω τα δικά μου και να αρχίσω να λέει τι λέει αυτός τώρα. Γιατί αυτοί έχουν, ξέρεις, άμα έχουν αποκρισταλώσει μια ιδέα, άντε τώρα να τους αλλάξεις. Άντε τώρα τον άλλον που έχει χτίσει μια καριέρα πάνω στην Ατλαντίδα, χωρίς να διαβάσει ποτέ του Κρητία, να του πεις, ξέρεις τι μεγάλε. Η Ατλαντίδα δεν είναι ούτε στην Κύπρο, λένε, και στην Κύπρο λένε. Στη Μάλτα λένε. Στην έρημο Γκόμπι λένε. Και οι περισσότεροι έχουν καταλήξει Σαντορίνη. Βέβαια οι πιο ορθολογιστές λένε, ρε παιδιά, πια Σαντορίνη, αφού ο Πλάτωνας μιλάει για πέρα από τη Γαδερική, για πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει μια μερίδα και Ελλήνων κιόλας, επιμένουν εκεί. Η Ατλαντίδα στην Σαντορίνη, να κάνουμε παγκόσμια συνέδρια, κάνανε και το Μουσείο της Σαντορίνης. Συγγνώμη δηλαδή, η Σαντορίνη, ένας παγκόσμιος τουριστικός κολοσσός, είχε ανάγκη από αυτή την ανοησία. Πραγματικά έχω βγει από τα ρούχα μου. Και πάνε εκεί και βλέπουν και 3D και η Σαντορίνη, δηλαδή τι κάνουν, παραδέχονται όλοι αυτοί που πάνε ότι η ιστορία της Ελλάδας ξεκινάει το 1600, το 1200 π.Χ. και όχι το 9.500 που λέει ο Πλάτωνας. Που δεν ξεκίνησε με βάση τον Πλάτωνα και τότε, γιατί πάμε πιο πίσω, ναι. Γιατί αυτά, Βασίλη, που αναφέρονται στον Κρητία και στον Τίμεο για την τεχνολογική υπεροχή της Αθήνας και των Ατλάντων και μιλάει για το 9600 για να φτάσει σε μια ακριβώς. Έπρεπε να είχαν προηγηθεί και άλλα πριν. Ακριβώς, Βασίλη. Μιλάμε για ελληνική ιστορία. Δηλαδή πιάνονται σε ένα γεγονός το 9.500. Μα δεν είναι, ρε παιδιά, το 9.500. Μπράβο. Για να φτάσει ο άλλος να είναι παντοκράτορας, όπως ήταν οι Αθηναίοι αλλά και οι Άτλαντες, και ο καθένας να έχει μοιράσει όπως έχουν κάνει σήμερα τον κόσμο στα δύο, είχαν από πίσω τους ιστορία χιλιάδων χρόνων. Μπράβο, ναι. Και λέει ο άλλος, λέει το 1600, λέει, είναι η έκρηξη στη Σαντορίνη. Αυτό είναι το 8ο θαύμα, Βασίλη. Το 8ο θαύμα, μάλιστα. Πάντως είναι εντυπωσιακή η έρευνά σου και το όλο project που έχεις κάνει στον υπολογιστή. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας αναλύεις. Και αυτά σας είπα, εγώ... Τα έχεις και πολύ οργανωμένα. Όχι μόνο αυτό, Βασίλειο. Δεν το έχεις παρουσιάσει αυτό επίσημα κάπου? Δεν το έχω να παρουσιάσω, ρε Βασίλειο. Άμα πάω εκεί πέρα θα μου είναι τι έλα μωρέ, εντάξει τώρα κάνεις εκεί πέρα δύο-τρία πραγματάκια. Αν δεν είσαι, σου είπα, μέλος του κατεστημένου, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα... Είναι ενταχθείς, Σωτήρη, σε κάποια ομάδα με καθηγητές οι οποίοι να πούνε ότι ανήκει στον κύριο Σοφιά και το παρουσιάζουμε κι εμείς. Βασίλη, σου είπα, έχουν πάρει τα βιβλία μου και τα έχουν κάνει φίλο και φτερό και τα παρουσιάζω σαν δικά τους. Δυστυχώς και την αργοναυτική εκστρατεία και τον Πλάτωνα. Τι να πω. Τα παίρνουν και η πλάκα είναι ότι κάποιοι πίσω από την ταμπέλα του καθηγητή κτλ. Μπορούν, νομίζω, να χρησιμοποιούν, επειδή εγώ, ξέρεις, δεν είμαι άνθρωπος ούτε να πάω δικαστήρια ούτε να τους κάνω τίποτα. Εγώ αυτά που έχω κάνει τα έχω δημοσιεύσει έστω σε βιβλία, τα παίρνουν και κάποιοι, Βασίλη, δυστυχώς δεν κάνουν ούτε αναφορά στο όνομά μου. Και το ανακάλυψα, μάλιστα, μέσω φίλων που διαβάσα και μου λένε, εδώ πέρα λέει, σε έχουν κατακλέψει. Αυτό είναι το άσχημο γενικότερα της εποχής μας και της νεοτροπίας που επικρατεί.
Γιατί Βασίλη σου λέει, άρα αυτός δεν είναι καθηγητής, άρα πάρ' το εκεί πέρα, κάνε, πάρε λίγο από εδώ, λίγο τσόντα από εδώ, λίγο από εκεί, κάνουν μια συγγραφή, βάζουν το όνομά του καθηγητής πανεπιστημίου και το παρουσιάζουν σαν δικό του. Βασίλη, εγώ αν ήμουν καθηγητής, ειλικρινά το λέω, και ας φανεί όπως θα είχα πάρει 50 βραβεία με αυτά που έχω κάνει. Και όλα αυτά τα έχω κάνει ανιδιοτελώς. Έχω χαλάσει τα μάτια μου, έχω χαλάσει χιλιάδες ώρες, έχω διαβάσει αρχαία κείμενα, έχω διαβάσει αστρονομικά κείμενα, έχω διαβάσει τα πάντα, Βασίλη. Κατάλαβα. Και χωρίς κανένα όφελος, χωρίς να μου πει κανένα, ξέρετε, παιδιά, να σου δώσουμε ένα τίτλο, ξέρω ότι είμαι τίποτα. Ό,τι κάνω μόνος μου και το κάνω και αυτά που βγάζω, Βασίλη, είναι για φίλους όπως εσύ ή για ανθρώπους που παρακολουθούν. Και για να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Σωτήρη, πάντως για τη σημερινή παρουσίαση. Λοιπόν, συνεχίζουμε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, Βασίλη, νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Ωραία. Πιστεύω ότι αυτά που είπαμε ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, έως πολύ ενδιαφέροντα. Ήταν, πιστεύω σίγουρα. Ότι αυτά που έδειξα, διαστάσεις νησιού, το ηφαίστειο πως ήταν, δεν υπάρχει πουθενά δημοσίευμα, Βασίλη, ειλικρινά σου το λέω. Και αυτά δεν τα λέω, τα λέω σήμερα στη σημερινή σου εκπομπή. Τα έχω δημοσιεύσει από το 2009, εδώ και 10 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που αφιέρωσες χρόνο από την ημέρα σήμερα για να μας παρουσιάσεις αυτή την έρευνα και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή για να πραγματοποιήσουμε εκπομπή και σε επίπεδο τηλεοπτικό. Προσεχώς, όπως είπα, θα ξεκινήσουμε και επίσημα τηλεοπτικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Βασίλη, ήταν μεγάλη μου χαρά και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και τηλεοπτικά. Καληνύχτα στους φίλους που μας παρακολούθησαν. Γεια σου, Σωτήρη, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το τρίτο σημερινό απόσπασμα της έκτακτης αυτής διαδικτυακής εκπομπής, όπου μαζί μας έχουμε τον κύριο Στάθη Θεοδόση από την Αθήνα, γνωστός συγγραφέας και φίλος, συνεργάτης εκπομπής όλα αυτά τα χρόνια, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα, όμως, κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά θα το αναδείξουμε στον κώδικα μυστηρίων και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με τον κύριο Θεοδόση έχουμε μιλήσει για την έρευνά του σχετικά με τις βιβλικές γραφές, τη βίβλο, τις αρχαίες προφητείες που καταλήγουν μέχρι και τη σημερινή εποχή. Τις σάλπιγγες φιάλες της Αποκάλυψης περί τα τέλη Αυγούστου επίσης είχαμε αναλύσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εκπομπή που είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, έτυχε από τον κόσμο και δέχτηκα πολλά μηνύματα. Επίσης μαζί του έχουμε μιλήσει και για το θέμα των νεφελών, οι περίεργες και ενηγματικές νεφέλες αρχαιότητας από το Σοκράτη μέχρι την Αποκάλυψη του Ιωάννου για τους Χριστιανούς και τους Ορθοδόξους. Σήμερα θα μιλήσουμε όμως, φίλες και φίλοι, για την προφητεία. Τελικά η προφητεία τι είναι? Είναι ένα σχέδιο ανθρώπων που το προγράμματισαν ενδεχομένως κάποιοι στην αρχαιότητα για να βγει πολλά χρόνια αργότερα, ή έχει να κάνει με τη θεία επιφύτηση? Τελικά η προφητεία έχει δύναμη, και αν έχει δύναμη, ουσιαστικά πρόκειται για την ενόραση του μέλλοντος, θα το πω πολύ απλοϊκά, λαϊκά, πεζά. Σε αυτό το κόνσεπτ περίπου θα κινηθούμε και θα μας πει περισσότερα ο Στάθης. Στάθη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Χαίρομαι πάντοτε να είμαι στην εκπομπή σου. Είσαι πραγματικά ένα βήμα πολιτισμού και ένα βήμα διαλόγου που τόσο πολύ λείπει στη σημερινή εποχή από τα κανάλια μας. Ήθελα λοιπόν επ' ευκαιρία της εκπομπής μας να τονίσω πόσο πολλοί άνθρωποι έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι η προφητεία δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πρόγραμμα. Και μάλιστα ένα πρόγραμμα των Εβραίων. Ναι. Που θεώρησαν ότι μπορούν να κατευθύνουν έτσι την παγκόσμια σκηνή, εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα και πείθοντας μεγάλες μάζες ανθρώπων ότι αυτό έχει να κάνει με το Θεό και τη Θεία Βούληση. Απόψε λοιπόν θα δώσουμε παραδείγματα ότι και δικές μας πτυχές της ελληνικής ιστορίας έχουν προφητευτεί. Επίσης, θα δούμε ότι οι μεγάλα χρονικά διαστήματα μεσολαβούν για την εκπλήρωση μιας προφητείας. Πώς είναι δυνατόν να προγραμματίσεις μία προφητεία που θα εκπληρωθεί 2.550 χρόνια αργότερα? Δεν γίνεται να είσαι άνθρωπος. Γιατί εμείς για μπάνιο λέμε θα πάμε αύριο και τα αλλάζουμε μετά. Τι να προγραμματίσουμε χίλια χρόνια? Πώς είναι δυνατόν να προφητεύεις τις καταστροφές του ίδιου σου του λαού? Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να μας το εξηγήσει αν είναι ανθρωποποίητο. Έτσι λοιπόν θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από το προφητικό λόγο του Θεού που φαίνεται ότι κάποιος έχει τρέξει εκτός γης τον χρόνο, έχει δει τα σπουδαιότερα γεγονότα τα οποία μεσολαβούν στο διάστημα μέχρι τη βασιλεία του Ιησού επί της γης
και μέσω πιστών ανδρών των προφητών κατέγραψε αυτό που είδε. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση από τα παραδείγματα τα οποία θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Αλλά πριν από την έναρξη της εκπομπής, θα ήθελα να δείξω για τους τηλεθεατές που ίσως δεν γνωρίζουν τη δουλειά μας, ότι σαν ερευνητικό κέντρο έχουμε βγάλει μία σειρά βιβλίων τα οποία πρόκειται να εκδοθούν, ναι, όπως ο Φαραώ της Εξόδου. Αυτό το είχαμε αναλύσει στην προηγούμενη εκπομπή, την καλοκαιρινή που είχαμε κάνει. Πολύ ωραία. Και να πω ότι αυτό είναι διαθέσιμο σε CD για όσους φίλους θέλουν να το παραλάβουν. Μάλιστα. Επίσης, η απομυθοποίηση του ελληνικού δωδεκάθεου. Ναι. Τι ήταν οι 12 θεοί στο ελληνικό δωδεκάθεο? Μάλιστα. Λέει μέσα στους ψαλμούς, γιατί είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Βίβλος όταν αναφέρεται στους θεούς δείχνει ότι δεν τους θεωρεί ως ανύπαρκτους αλλά ως υπαρκτές οντότητες. Ψαλμοί 96:3. Διότι Θεός μέγας είναι ο Γιαχβέ και βασιλεύς μέγας υπέρ πάντας τους θεούς. Άρα λοιπόν πράγματι υπήρχαν αυτοί οι αρχαίοι θεοί οι οποίοι κατέβηκαν στη γη, κάναν τους γάμους με τις γυναίκες των ανθρώπων, γέννησαν τους γίγαντες. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Και απόδειξε ότι όλοι αυτοί οι σκελετοί υπερμεγέθης, οι οποίοι έχουν βρεθεί και που και εσύ έχεις αναφερθεί, γιγάντων, εξαφανίζονται μόλις βρεθούν. Δεν θέλει η αρχαιολογική υπηρεσία να εμφανίζονται αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, ένα τρίτο μου έργο το οποίο παρουσιάζω τώρα είναι το χρονοδιάγραμμα της Βίβλου και η εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι και σήμερα. Κάθε εδάφιο αντιστοιχίζεται με το ιστορικό γεγονός που το εκπληρώνει. Ναι. Ένα απίστευτο χρονοδιάγραμμα ιστορικών γεγονότων από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι τον πόλεμο του Κόλπου που είναι ο πέμπτος άγγελος στην Αποκάλυψη, όλα έχουν εκπληρωθεί. Και θυμάμαι τώρα την ερώτηση του κυρίου Χαρδαβέλα σε μια εκπομπή του. Το θυμάμαι κι εγώ. Πιστεύεις ότι αυτά τα υπόλοιπα θα εκπληρωθούν, δηλαδή ο πόλεμος στον Εφράτη, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της Δαμασκού, η έλευση των εφελών του Ιησού, για τη συστοιχομηθεία του με τον αρχιερέα των Εβραίων? Του λέει «Σύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού». Και του απαντάει ο Ιησούς μας και του λέει ότι «Εγώ είμαι και θα με δείτε να έρχομαι εν δυνάμει με τις νεφέλες του ουρανού». Και είδαμε τι είναι οι νεφέλες στην εκπομπή που παρουσιάσαμε. Ναι. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μας πείθουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα χρονοδιάγραμμα προφητιών που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα τα οποία θα γίνουν στο ρεύμα του χρόνου μέχρι τη βασιλεία του Ιησού επί της γης, ώστε να γνωρίζουν οι χριστιανοί που περιμένουν τη βασιλεία του Ιησού που βρίσκονται στο ρεύμα του χρόνου. Είδαμε μεσολαβήσει ακόμα και πραγματικά έχουμε μάθει από προηγούμενες αποτυχίες μας στο παρελθόν, δεν βάζουμε έτη, θα λέμε μόνο τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν μέχρι τη βασιλεία του Ιησού. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο σημερινό μας θέμα, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στις διάνοιες πολλών συμπατριωτών μας, εάν η προφητεία είναι προφητεία εκ Θεού για μελλοντικά γεγονότα που θα μεσολαβήσουν ή είναι ένα πρόγραμμα και μάλιστα των Εβραίων για δικούς τους ιδιωτελείς σκοπούς. Το πρώτο που πρέπει να παρουσιάσω είναι η προφητεία του Δανιήλ σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και θα ρωτήσω εξ αρχής, βάλαν οι Εβραίοι το Μέγα Αλέξανδρο να καταλάβει όλη την Ασία μέσα σε ένα πρόγραμμα που αυτοί θα ορίζανε? Μόνο γέλια προκαλεί μια τέτοια σκέψη. Για ακούστε τι λέει ο Δανιήλ. Δανιήλ γιώτα αλφα κεφάλαιο, 3 και 4 εδάφια. Και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός. Και θέλει εξουσιάζει εν δυνάμει μεγάλη. Και κάμει κατά την θέλησην αυτού. Και καθώς σταθεί, θέλει συντριφτεί η βασιλεία αυτού και θέλει διαιρεθεί στους 4 ανέμους του ουρανού. Πλην ουχή στους απογόνους αυτού.
ουδέ κατά την εξουσία αυτού με την οποία εξουσίασε. Διότι η βασιλεία αυτού θέλει εκκριζωθεί και διαμεριστεί εις άλλους εκτός τούτων. Ο Δανίλ έζησε την εποχή που ο βασιλιάς στη Βαβυλώνα ήταν ο Ναβουχοδονόσορ. Το 586 π.Χ. ο Ναβουχοδονόσορ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και έχουμε την πρώτη άλωση της πόλεως. Άρα λοιπόν η προφητεία έγινε το 586 και γύρω από αυτό το έτος. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι 2 αιώνες μετά, το 323 περίπου. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ, 2 αιώνες πριν, ο Δανίλ προβλέπει το Μέγα Αλέξανδρο, που θα ήταν ο βασιλιάς που θα σηκωνόταν και θα εξουσίαζε με μεγάλη δύναμη. Το βασίλειό του έφτασε μέχρι την Ινδία. Μετά το θάνατό του η εξουσία δεν περιήλθε στους φυσικούς του απογόνους, όπως έλεγε η προφητεία, αλλά στους 4 στρατηγούς του, οι οποίοι διήρεσαν την αυτοκρατορία και φτιάξαν τα 4 ελληνιστικά βασίλεια της εποχής των διαδόχων. Το βασίλειο της Μακεδονίας υπό τον Κάσανδρο. Το βασίλειο της Θράκης και της Μικράς Ασίας υπό τον Λυσίμαχο. Το βασίλειο της Συρίας που έφτανε μέχρι την Ινδία υπό τον Σέλευκο. Και το βασίλειο της Αιγύπτου υπό τον Πτολεμαίο. Αυτά όλα προγραμματίστηκαν από τους Εβραίους και ήταν μέρος της προφητείας του Δανιήλ. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν στέκει με καμία λογική αυτό το πράγμα. Νομίζω έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις επάνω σε αυτό. Όχι, λέω, νομίζω ότι έχεις δίκιο, ναι, έτσι είναι. Γιατί και εγώ με πολλούς και φίλους που έχω συζητήσει και μου λένε για την αποκάλυψη του Ιωάννη ότι είναι το σχέδιο, λέει, των Εβραίων για την παγκόσμια κυριαρχία. Λέω, ρε παιδιά, λέω, και με τη λογική να το δεις, δεν γίνεται, λέω. Μα ακριβώς θα αναφέρουμε. Δηλαδή, μην τα συνδέουμε όλα με το σιωνισμό, ας πούμε. Άλλο σιωνισμός, άλλο κάποια άλλα πράγματα. Θα αναφέρουμε τώρα παραδείγματα της προφητείας, τα οποία δεν γίνεται να είναι πρόγραμμα των Εβραίων. Ναι. Ας πούμε, οι διάδοχοι αναλώθηκαν σε μία σειρά πολέμων, οι Πτολεμαίοι και οι Σελευκίδες, για τις πόλεις της Κύλης Συρίας. Έχουμε λοιπόν την προφητεία του Δανίλη, η οποία συνεχίζεται. Και λέει, Δανιήλ γιώτα α6, ειλικρινά βασιλεί, και το λέω για όλους τους τηλεθεατές μας, εάν δεν ξέρεις ιστορία, αυτά που γράφει ο Δανιήλ σου φαίνονται τρελά. Άκου τι λέει ο Δανιήλ. Και μετά θα το εξηγήσουμε. Και μετά από χρόνια, θέλουσι συζευχθεί, θα γίνει ένας γάμος, λέει. Και η θυγάτη του βασιλέως του Νότου θέλει ελθεί προς το βασιλέα του Βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Ήταν ένας γάμος συμφιλιώσεως των δύο βασιλείων. Πλην αυτή δεν θέλει αναχαιτήσει τη δύναμη του βραχίωνος, ουδέ το σπέρμα αυτού θέλει σταθεί, αλλά θέλει παραδοθεί αυτή και οι φέροντες αυτήν και το γεννηθέν εξ αυτής και ο ενισχύον αυτήν εν καιρής. Για ποιο γάμο λέει εδώ ο Δανιήλ αιώνες πριν? Ο γάμος που προλέγεται εδώ έγινε στα χρόνια του Πτολεμαίου του Δευτέρου. Ο βασιλιάς του Νότου ήταν η Αίγυπτος και ο βασιλιάς του Βορρά ήταν το κράτος των Σελευκιδών, ο ένας βόρεια της Ιερουσαλήμ και ο άλλος νότια. Έτσι λοιπόν η πριγκίπισσα της Αιγύπτου, η Βερενίκη, δίνεται σε γάμο στο βασιλέα της Συρίας Αντίοχο το Δεύτερο, το 248 π.Χ. Πότε προφητεύθηκε? Το 586 είπαμε, ο Ναβουχοδονόσορ και ο Δανίλ. Το 248 βγήκαν αυτά τα γεγονότα. Το 247 δολοφονήθηκε ο Αντίοχος ο Δεύτερος από την πρώτη του γυναίκα Λαοδίκη που τη χώρισε για να παντρευτεί τη Βερενίκη. Έτσι ο ενισχύον αυτήν παραδόθηκε σε θάνατο. Ακολούθως δολοφονήθηκε η Βερενίκη, η πριγκίπισσα της Αιγύπτου, το μωρό της και οι φέροντες αυτήν, η μικρή Αιγυπτιακή φρουρά που την συνόδευε. Έτσι παραδόθηκε αυτή, όπως έλεγε η προφητεία, το γεννηθέν εξ αυτής, οι φέροντες αυτήν και ο ενισχύον αυτήν σε θάνατο, όπως προέβλεπε η προφητεία. Και εδώ θα ρωτήσω, Πτολεμαίοι και Σελευκίδες μπήκαν σε ένα πρόγραμμα από τους Εβραίους για να εκπληρώσουν την προφητεία? Είναι τελώς τρελό να το πει κανείς. Συνεχίζοντας παρακάτω, λέει ο Δανίλη,
Εκ του βλαστού όμως των ριζών αυτής της Βερενίκης, της πριγκίπισσας της Αιγύπτου, θα σηκωθεί κάποιος ο οποίος θα έλθει με τα δυνάμειος μεγάλης και θα εισέλθει στα οχυρώματα του βασιλέως του Βορρά και θέλει ενεργήσει εναντίον αυτών και υπερισχύσει. Αυτός που θα σηκωνόταν από τις ρίζες της Βερενίκης για να πάρει εκδίκηση ήταν ο αδελφός της Πτολεμαίος ο Τρίτος. Mm-hmm. Βασίλευσε από το 246 έως το 221 π.Χ. Άρχισε τον Τρίτο Συριακό Πόλεμο εναντίον των Σελευκητών και κατάφερε να καταλάβει την Αντιόχεια, την πρωτεύουσά τους, και να θανατώσει την υπέτειο της συμφοράς της Βερενίκης, βασιλομήτωρα Λαοδίκη. Καλά κρατούσε η εμφύλια διαμάχη των Ελλήνων. Μας άφησε μια αυτοκρατορία ο Αλέξανδρος και εμείς αναλωθήκαμε σε εμφυλίους πολέμους. Είναι το μικρόβιο. Αντί να κάνουμε μια αυτοκρατορία όπως μετά η Ρώμη. Είναι το μικρόβιο των Ελλήνων. Έτσι, μπράβο Βασίλη. Δεν φταίνε για όλα οι Εβραίοι. Φταίει και το δικό μας εμφυλίο πολεμικό, πώς το λένε, DNA. Που σωστά. Έχουμε. Είναι μαζί δύο παράγοντες. Οι Αιγυπτιακές δυνάμεις κατέλαβαν και τα Σούσα, όπως ακριβώς έλεγε η προφητεία του Δανίλη. Και τέλος, για να τρελαθείς τελείως, λέει Δανίλη γιώτα α8 και προσέτει, ακόμα δηλαδή παραπέρα, θα φέρει εχμαλώτους στην Αίγυπτον τους θεούς αυτών, μετά των χωνευτών πολυτίμων σκευών αυτών, των αργυρών και των χρυσών. Και αυτός θέλει σταθεί έτη τεινά υπέρ του βασιλέα του Βορρά. Τι λέει ρε παιδιά εδώ πέρα, θα εχμαλωτήσει θεούς ο Πτολεμαίος και θα τους φέρει στην Αίγυπτο? Αυτό έκανε. Ο Πτολεμαίος ο Τρίτος, λαφυραγωγώντας τα Σούσα, ναι, βρέθηκε στην κυριολεξία μπροστά στους θεούς της Αιγύπτου τα χωνευτά αγάλματα των Αιγυπτίων θεών που είχε αρπάξει από την Αίγυπτο ο βασιλιάς των Περσών Καμβύσης, ο γιος του Κύρου, και τα είχε μεταφέρει στα Σούσα. Ο Πτολεμαίος λοιπόν επανέφερε τους θεούς της Αιγύπτου στην πατρίδα τους, κερδίζοντας τον τίτλο του Ευεργέτη από τους ευγνώμονες Αιγυπτίους. Και ο Δανιήλ το είχε δει, και συγκεκριμένα ο άγγελος που του έδινε την προφητεία, και ο Δανιήλ το κατέγραψε. Γεγονότα ξεχωριστά που δεν μπορείς να τα μπερδέψεις με άλλα έγιναν μέρος αυτού του χρονοδιαγράμματος της προφητείας. Mm-hmm. Έτρεξε λοιπόν κάποιος το χρόνο και κατέγραψε αυτά τα οποία θα συμβούν μελλοντικά? Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, απαντάς ναι. Δεν μπορεί να είναι πρόγραμμα των Εβραίων και να βάλουν τους Πτολεμαίους να σκοτώνονται με τους Ελευκίδες. Όχι. Μα πώς γίνεται παράλληλα αυτός που τρέχει όλα αυτά και κάποιοι λένε ότι είναι η συνωμοσία των Εβραίων, παράλληλα στο τέλος, ας πούμε εν προκειμένου για την Αποκάλυψη, να λέει ότι ότι ο Αντίχριστος για παράδειγμα θα προέρχεται από μια φυλή του Δαν, δηλαδή ουσιαστικά να βγάζει τα μάτια από την ίδια τη φυλή του, ας πούμε. Κάπως έτσι. Δεν γίνεται, και αυτό δεν κολλάει. Άρα μιλάμε... Θέλω να κάνουμε, Βασίλη μου, μία εκπομπή για το σώμα των 144.000 Αγίων. Μπράβο, ναι, αυτό. Εκεί γίνεται το μπέρδεμα του μπερδέματος ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα. Ναι. Άλλοι λένε ότι είναι Εβραίοι. Άλλοι λένε, να πούμε, ότι αυτοί είναι Ελ. Τρέχα γύρευε. Δηλαδή ο καθένας λέει το δικό του. Θα δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν. Εσύ την εκπομπή, πότε θες να την κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε και τηλεοπτικά. Άρα διαφαίνεται λοιπόν από όλα αυτά που μας αναλύεις ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν υπέρτατο νου που φεύγει από τα ανθρώπινα δεδομένα. Κάποιος έχει τρέξει το χρόνο εκτός γης, κατέγραψε τα σπουδαιότερα γεγονότα μέσω πιστών ανδρών και είναι το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζουμε της βίβλου, που λέει θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο και μετά έρχεται η βασιλεία του Ιησού. Και αυτό τρέχει χιλιετηρίδες. Δεν είναι ένα και δύο γεγονότα να πεις ότι συμπέσανε. Ναι. Από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι σήμερα όλα έχουν εκπληρωθεί. Μας. Αυτό είναι που τους λέω τόσα χρόνια. Δεν είναι πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τη μεγαλύτερη προφητεία της βίβλου. Διάρκειας 2.550 ετών. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το προγραμματίσει κανείς. Είναι αυτό εδώ. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω αυτό, τι είναι ακριβώς.
Οι κερί των εθνών είναι ο Ιησούς και οι μαθητές του. Ναι. Δεν ξέρω αν το βλέπεις καλύτερα. Ναι, τώρα το βλέπω λίγο καλύτερα, ναι. Που είναι στο όρος των Ελαιών και με φόντο την Ιερουσαλήμ και του λένε πολύ ανθρώπινα, πότε αποκαθιστάς την βασιλεία σου. Άκου τι απαντάει ο Κύριος. Και ενώ την ΕΣ έλεγον, παραπέμπω από το Λουκά, το Ευαγγέλιο, ΚΑΑ κεφάλαιο, 5 και 6 εδάφια. Και ενώ την ΕΣ έλεγον περί του ιερού, του ναού του Σολομώντα και του Ηρώδη που τον ανακαίνισε, ότι είναι στολισμένο με λίθους ωραίους και αφιερώματα, είπε, αυτά τα οποία θεωρείτε, αυτά τα οποία βλέπετε, θα έρθουν οι μέρες εις τας οποίας δεν θα αφαιθεί λίθος επί λίθων, προλέγοντας την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν με τις ρωμαϊκές λεγιώνες του Τίτου. Και συνεχίζει, Λουκάς ΚΑΑ 20-21, όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατεύματα, γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτής. Προβλέπει ότι θα κυκλωθούν από ρωμαϊκές λεγεώνες τα Ιεροσόλυμα, ναι, και ναι, τους προτρέπει να φύγουνε. Πώς θα φεύγανε αφού γύρω-γύρω θα ήταν ρωμαϊκά στρατεύματα? Ο Ιησούς ήξερε ότι θα λύσουν οι Ρωμαίοι την πολιορκία και μέχρι να έρθει η επόμενη ρωμαϊκή δύναμη, όλη η χριστιανική εκκλησία της Ιερουσαλήμ αποχώρησε από την πόλη, γιατί πίστεψε στα λόγια του Ιησού μας και έτσι διασώθηκαν οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα. Και πήγανε στην Μπέλα, την πέραν του Ιορδάνου, εκεί κατόκισαν με ασφάλεια, είχαν πουλήσει και τις περιουσίες τους, αν θυμάσαι πουλάγανε τις περιουσίες τους και δίνανε τα λεφτά από την πόλη των περιουσιών τα πόδια των Αποστόλων. Mm-hmm. Και αυτοί κάνανε τη διαχείριση. Δηλαδή πουλήσανε όταν οι περιουσίες είχαν αντίκρισμα. Γιατί μετά την καταστροφή τι να πουλήσεις. Σωστά. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Ιησούς μας και λέει στο ΚΑΑ 24 του Λουκά, και η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών μέχρι να εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Μια μεγάλη χρονικά περίοδος που θα δούμε πόσο προβλέπεται από τη βίβλο ότι θα ήταν, που η Ιερουσαλήμ θα ήταν μια κατεχόμενη πόλη από τα ξένα έθνη. Και λέει στο Λουκά ΚΑΑ 31-32, εδώ είναι όλα τα λεφτά, ότι όταν τα δείτε αυτά να γίνονται, δηλαδή να περάσει αυτή η περίοδος και να απελευθερωθεί η Ιερουσαλήμ, να ξέρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Mm-hmm. Άρα τους απαντάει στην ερώτησή τους πότε θα έρθει η Βασιλεία σου, με τη μεγάλη αυτή διάρκεια της αιχμαλωσίας της Ιερουσαλήμ. Ναι. Και τους λέει ότι η γενιά που θα δει την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ θα δει και τη Βασιλεία μου να έρχεται. Έτσι λοιπόν πολλοί ερευνητές έτρεξαν να δουν πότε ξεκίνησε αυτή η περίοδος, mm-hmm. πόσο θα διαρκούσε σύμφωνα με τη βιβλική προφητεία και πότε θα έλυγε. Μέσα στην Αγία Γραφή υπήρχε προφητευμένο και μάλιστα στο Λεβιτικό, την εποχή του Μωυσή γράφτηκε αυτό, τι θα έκαναν οι Εβραίοι. Τους λέει λοιπόν στο Λεβιτικό ΚΣ 21, εάν πορευθείτε εναντίον εις εμέ και δεν θέλετε να με υπακούσετε, λέει ο Θεός, θέλω αποστείλει εναντίον σας τα θηρία τα άγρια, τα οποία θέλουσι καταφάγει τα τέκνα σας, όπου θηρία διάβαζε τις αυτοκρατορίες της γης. Εάν δε και δια τούτον δεν με υπακούσετε, αλλά πορεύεστε εναντίον εις εμέ, τότε εγώ θέλω σας παιδεύσει επταπλασίως. Το επταπλασίως παίζει ρόλο εδώ, θα το δούμε παρακάτω. Και θέλω καταστήσει τα σπόλη σας ερήμους και θέλω σας διασπείρει μεταξύ των εθνών. Δηλαδή αυτά που πάθανε οι Εβραίοι ήταν προφητευμένα από τον Μωυσή ότι θα τα πάθουν. Είναι πρόγραμμα αυτό, ξαναρωτάω? Δεν μπορεί να είναι πρόγραμμα. Μέσα ή, μάλλον μπορεί να είναι, ή μάλλον μπορεί να είναι θεϊκό πρόγραμμα για να το αλλάξουν. Είχε τρέξει το χρόνο και είχε δει τι θα γίνει. Απλούστατα. Γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται. Ανοίγει και άλλο θέμα εδώ. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που με τη στιγμή λογική μου λένε ότι δεν μπορεί να υπάρχει το μέλλον. Το μέλλον το διαμορφώνουμε κάθε στιγμή εμείς. Έτσι φαίνεται ότι εφόσον ο Θεός τρέχει το χρόνο και είναι ουδέτερος και παρατηρεί από κάπου αλλού, υπάρχει μέλλον. Καταλαβαίνεις πώς το θέλω τώρα. Και οι δύο πλευρές, και η θεϊκή και η αιωσφορική, μπορεί να τρέξει το χρόνο. Ο χρόνος είναι μια διάσταση.
μπορείς να τον τρέξεις, αν έχεις τη δυνατότητα. Και μάλιστα οι Ελοχήμ έχουν αυτές τις γνώσεις, έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν τον χρόνο. Ναι. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, και οι προφήτες από την πλευρά του Θεού, αλλά και οι αιωσφορικοί αστρολόγοι, όπως ο Νοστράδαμος, ναι, ναι, οι φίλες στην αρχαιότητα, προφητεύσανε κάποια πράγματα και βγήκαν. Μπορούν να τρέξουν τον χρόνο, λοιπόν. Η Ιερουσαλήμ, λοιπόν, θα ήταν πατουμένη υπό των εθνών για 7 προφητικούς καιρούς, λέει η Βίβλος. Ο Δανιήλ δίνει τους 3,5 καιρούς και λέει ότι θα ήταν 1290 έτη. Και οι δεύτεροι 3,5 καιροί, αναφέρονται στην Αποκάλυψη, θα ήταν 1260 έτη. Η πόλη η Αγία θα πατείται ακόμα για 42 μήνες, λέει μέσα η Αποκάλυψη. 42 επί 30 μας κάνει 1260 έτη. 1290 έτη ο Δανιήλ και 1260 έτη ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Σύνολο περιόδου κατάκτησης της Ιερουσαλήμ από τα ξένα έθνη 2550 έτη. Ξεκίνησαν από το 585 που διασκορπίστηκε ο λαός μετά την άλωση το 586, όταν κάνανε μία εξέγερση και φάγανε και το Γεδαλία που ήταν κυβερνήτης από τους Βαβυλωνίους, και τότε λέει συνετελέστη ο διασκορπισμός της δυνάμεως του λαού. Γιατί στο Δανιήλ Β7 λέει και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του λαού, πάντα ταύτα θέλουσε εκπληρωθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να μετρήσουμε από το διασκορπισμό του λαού όταν πια ερημώθηκε η Ιουδαία και δεν υπήρχε καθόλου άνθρωποι εκεί που παλιά γινόντουσαν θυσίες στο Θεό. Και πότε θα έλυγε αυτή η περίοδος? Αυτή η περίοδος, αν τρέξεις 2550 χρόνια από τον Ιούνιο του 585, φτάνεις Ιούνιο του 1967 μετά Χριστόν. 7 Ιουνίου, ο Μωσέ Νταγιάν, με τον πόλεμο των 6 ημερών, απελευθερώνει την Ιερουσαλήμ και εκπληρώνει την προφητεία του Ιησού μας και του Δανιήλ, χωρίς να το ξέρει. Μάλιστα. Ένα απίστευτο πράγμα. 2550 χρόνια προφητεία και βγήκε στις ημέρες μας το 1967 με την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ από τα έθνη. Είναι. Είναι όλα αυτά είναι απίστευτο, όπως και το θέμα με την άψυνθο που λέγαμε τις προάλλες. Α, μπράβο. Έτσι λοιπόν, η γενιά του 1967 δεν θα παρέλθει σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού μας, αλλά θα δει τη βασιλεία του ερχόμενη. Και ήδη έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια, έτσι. Ναι. Πάντως, σε πολύ μεγάλα γεγονότα, τα οποία θα σηματοδοτήσουν το τέλος της προφητείας, γιατί έχουμε μπροστά μας τον πόλεμο του Εφράτη, που είναι ο έκτος άγγελος, που εκεί καταστρέφεται η Ιερουσαλήμ και η Δαμασκός, και αμέσως μετά έρχονται οι νεφέλες του Ιησού μας. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το πράγμα, πώς προφητεύθηκε, που είναι το τρίτο μας επιχείρημα, έτσι, πώς είναι δυνατόν να προλέγονται οι καταστροφές της Ιερουσαλήμ και να είναι πρόγραμμα από τους Εβραίους. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως, να πούμε. Δεν βγαίνει με τίποτα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ που αναφέρεται για την Ιερουσαλήμ ότι πρόκειται να καταστραφεί. Και μάλιστα η προφητεία του Εζεκίηλ συγκεκριμένα αναφέρει και τις 3 καταστροφές της Ιερουσαλήμ. Η Εζεκίηλ Β' από το 11 έως τα 20 εδάφια. Πρώτη ερήμωση και μετικεσία στην Βαβυλώνα, 586 π.Χ. από ό,τι είπαμε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέει ο Εζεκίηλ, λέγον: «Ιέ ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ, ο οίκος ο αποστάτης». Αυτά μπορεί να τα έχουν γράψει Εβραίοι και να είναι πρόγραμμα εβραϊκό. «Εις μετικεσίαν και εις εχμαλωσίαν θέλουσι υπάγει. Και ο άρχονο μεταξύ αυτών θέλει φορτωθεί επόμον, ενώ σκοτάζει το βασιλιά του στο Σεδεκία», αυτός ήταν ο άρχον, «τον τυφλώσαν οι Βαβυλώνοι. Και πήγε στη Βαβυλώνα τυφλός και τον είχε εκεί όμηρο ο Ναβουχοδονόσορ. Και θέλω φέρει αυτόν στη Βαβυλώνα, η γη των Χαλδαίων, αλλά δεν θέλει η δία αυτήν», λέει ο Εζεκίηλ, «και εκεί θέλει αποθάνει.
Και θέλω διασπείρεις πάντα άνεμον πάντα στους περί αυτών. Και θέλω γυμνώσει μάχεραν όπισθεν αυτών. Αυτή ήταν η πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, την οποία προβλέπει η προφητεία του Εζεκίη. Συνεχίζουμε, παρακάτω. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν διασκορπίσω αυτούς μεταξύ των εθνών και διασπείρω αυτούς εις τους τόπους, θέλω όμως αφήσει ολίγους την άσεξ αυτών από τις ρομφαίας, από τις πείνας και από του λοιμού, για να διηγούνται πάντα τα αυδελίγματα αυτών, τις κακές τους πράξεις δηλαδή, μεταξύ των εθνών όπου θα υπάγουν. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εδώ λοιπόν πρόκειται για μια άλλη αιχμαλωσία που θα οδηγούσε στο διασκορπισμό των Εβραίων σε πολλά έθνη, εν αντιθέση με τον πρώτο, με την πρώτη αιχμαλωσία που ήταν στη Βαβυλώνα Όμηρη. Ναι. Στη δεύτερη λοιπόν αυτή η αιχμαλωσία θα διηγούνταν, λέει, τα αυδελίγματά τους μεταξύ των εθνών εκεί που θα πηγαίνανε. Η προφητεία αυτή φωτογραφίζει τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ επί Τίτο, το 70 μετά Χριστόν, και το διασκορπισμό των Εβραίων στον τότε γνωστό κόσμο. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας την προφητεία του Εζεκίηλ, τους είχε προειδοποιήσει. «Αφήνεται ο οίκος σας έρημος», τους είπε. Και τους είχε αποτρέψει από το να επαναστατήσουν εναντίον της Ρώμης. Θυμάσαι ότι όταν του είπαν ότι ο Πιλάτος έμιξε το αίμα των Εβραίων επαναστατών, των Γαλιλαίων, με το αίμα των θυσιών τους, τους είπε ότι αν δεν αλλάξετε μυαλά, ομοίως πάντες θέλετε απολεστεί. Τους απέτρεψε λοιπόν από το να επαναστατήσουν εναντίον της Ρώμης. Αυτοί δεν τον άκουσαν, επαναστάτησαν και το 70 η Ρώμη καταστράφηκε, ή η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε. Οι ανθρώπινες απώλειες των Ιουδαίων ήταν αφάνταστα μεγάλες. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ευρίσκονται στην πόλη κατά τους υπολογισμούς του τάκη του 600.000 άτομα. Ο Φλάβιος Ιώσιφος, ο ιστορικός των Εβραίων, υπολογίζει τον αριθμό των εχμαλώτων χωρίς τους σταυρωμένους και εκείνους που έσφαξαν σε 97.000 και προσθέτει ότι από τη μία μόνο πύλη της πόλεως πέταξαν έξω μέσα σε διάστημα τριών μηνών 115.800 πτώματα Ιουδαίων. Μια μεγάλη καταστροφή για τον Ιουδαϊκό κόσμο που προβλέφθηκε από τη Βίβλο, που την ήξερε ο Ιησούς και προέτρεψε τους μαθητές του να φύγουν από την πόλη προτού καταστραφεί. Και αυτό έγινε, είπαμε, όταν αποχώρησε ο Κέφτιος Γάλλος και μέχρι να έρθει ο Τίτο κατάφερε η χριστιανική εκκλησία και διέθνα. Και πάμε τώρα στην τρίτη ερήμωση της Ιερουσαλήμ. Ναι. Ο Εζεκίηλ συνεχίζει και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Ιέ ανθρώπου, φάγε τον άρτο σου με τα τρόμου και πιες το είδωρ σου με τα φρίκης και αγωνίας και υπέ προς το λαόν της γης». Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και περί της γης του Ισραήλ. Θέλουσι φάγει τον άρτον αυτών με τα αγωνίας και θέλουσι πιει το είδωρ αυτών με τα εκστάσεως. Διότι η γη αυτή θέλει ερημωθεί από του πληρώματος αυτής για την ανομία πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Και επόλυσε κατοικούμενε θέλουσι ερημωθεί και η γη θέλει αφανιστεί. Μιλάει για πλήρη καταστροφή της γης του Ιούδα, της γης του Ισραήλ, για την ανομία πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Γιατί όσο άνομοι είναι οι Εβραίοι που χτυπάνε τα παιδιά των Παλαιστινίων, τη Ραμάλα κτλ., άλλο το είναι και οι Παλαιστίνοι που τεινάζουν μια ταβέρνα στον αέρα ή κάνουν άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτό που λέει η Εζεκίηλ έρχεται και το ταυτοποιεί και η προφητεία του Σοφωνία. Η προφητεία του Σοφωνία περιγράφει καταρχήν το κλίμα που θα επικρατεί στο κράτος του Ισραήλ την εποχή της καταστροφής. Και εν το καιρό εκείνο θέλω εξερευνήσει την Ιερουσαλήμ με λίχνους και εκδικηθεί προς άνδρας τους αναπαυωμένους επί την τριγίαν αυτών, τους λέγοντας εν την καρδία αυτών, ο Κύριος δεν θέλει αγαθοποίηση, ουδέ θέλει κακοποίηση. Δηλαδή ο Θεός δεν ενδιαφέρεται ούτε για καλό ούτε για κακό. Το σημερινό Ισραήλ έχει επεκτείνει με τη δύναμη των όπλων του οικισμού των Εβραίων στα κατεχόμενα, έχει καλλιεργήσει τη γη ολόγυρα
και πιστεύει ότι ελέγχει την κατάσταση με τις δικές του δυνάμεις. Όσον αφορά τον Θεό, πιστεύουν ότι δεν ανακατεύεται ούτε για να τους ελεήσει, ούτε για να τους βλάψει. Ακούτε τώρα τη συνέχεια των λόγων του Σοφονία. Για τούτο τα αγαθά αυτών, τέλος είστε εις διαρπαγήν και οίκοι αυτών εις αφανισμών. Και θέλω οικοδομήσει οικία και δεν θέλω κατοικήσει. Και θέλω φυτεύσει αμπελώνα και δεν θέλω ποιη των ίνων αυτών. Και ρωτάω, είναι πρόγραμμα των Εβραίων αυτό να καταστραφούνε, αν είναι δυνατόν. Προμηνύεται λοιπόν ο αφανισμός αυτού του κράτους, τον επόμενο ιστορικό σταθμό που προλέγει η βιβλική προφητεία, που είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος στη γειτονιά του Εφράτη. Ναι. Φαίνεται ότι θα εκπληρωθεί κατά τον έκτο άγγελο στον πόλεμο. Ο Αρμαγεδόνας δηλαδή. Είναι ο Αρμαγεδόνας στη γειτονιά του Εφράτη. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με τον καιρό που θα προηγηθεί της βασιλείας του Ιησού. Ο Ιησούς, αν θυμάσαι, μίλησε για μια μεγάλη θλίψη που θα προηγηθεί της βασιλείας του. Το θυμάσαι? Ναι. Θα είναι καιρός θλίψεως, λέει, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου. Σωστά, σωστά, ναι. Έρχεται λοιπόν ο Ισαΐας, ο οποίος προβλέπει τι θα γίνει στη χιλιετή βασιλεία του Ιησού, και πιστοποιεί ότι όταν ξεκινάει αυτή η βασιλεία, η γη του Ισραήλ είναι ερημωμένη. Άκου τι λέει. Ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ, πρόκειται για τον Ιησού, και ο πλάστης αυτού, πρόκειται για τον Γιαχβέ, τον πατέρα του. Ερωτάτε με για τα μέλλοντα. Εγώ έκτισα την γη και ποίησα άνθρωπο επ' αυτής. Εγώ εξήγηρα εκείνον, τον Ιησούν, εις δικαιοσύνη. Και θέλω διευθύνει πάσα στα σωδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου. Ο Ιησούς δηλαδή θα ξανακτήσει την νέα Ιερουσαλήμ επάνω στα ερείπια της σημερινής που θα έχει καταστραφεί. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας στους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γη και ποιήσας αυτήν, ως της εστερέωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Συνάχθητε και έλθετε, πλησιάσατε ομού οι σωσμένοι των εθνών. Αυτοί που θα φύγουν με τις νεφέλες και θα ξαναγυρίσουν σε μια παρθένα γη όταν θα έχει καταστραφεί το αεροσφορικό σύστημα. Καμία αμφιβολία λοιπόν μιλάει για την μετά την έλευση του Ιησού περίοδο όπου θα υπάρχουν σεσωσμένοι από όλα τα έθνη. Και τι θα γίνει τότε? Ισαΐας 1α3 εδάφιο. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει την Σιών, την Ιερουσαλήμ. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ερημωμένους τόπους αυτής. Ήταν ερημωμένοι οι τόποι της Ιερουσαλήμ. Και θέλει κάνει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Θέλετε και άλλες πληροφορίες για τότε? Ακούστε. Ισαΐας 1α17 και 1β1. Εξεγέρθητη, ανάστηθη η Ιερουσαλήμ. Ενδύθητη την δύναμή σου Σιών. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρέπειάς σου Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία. Ο Ιησούς θα ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Ο λυτρωτής σου, λέει τον Ιδέλτα 5 του Ισαΐα, είναι ο Άγιος του Ισραήλ, ο Ιησούς. Αυτό θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Τα ίδια λέει και η Αποκάλυψη Βασίλη, δεν λέει μόνο Ισαΐας. Και ο θρόνος του Θεού, του Γιαχβέ και του Αρνίου, του Ιησού, θέλει είστε εν αυτή την Αγία Πόλη που θα χτίσει ο Ιησούς μας. Άρα λοιπόν, ο Ιησούς χτίζει τη Νέα Ιερουσαλήμ, ναι, επάνω στα ερείπια της σημερινής, η οποία θα έχει καταστραφεί από τον πόλεμο του Εφράτη. Και όταν μιλάει και λέει ότι η πόλη θα ονομάζεται Νέα Ιερουσαλήμ, έρχεται ο Ισαΐας και λέει ότι η τάξη των Αγίων ονομάζεται σαν σώμα Νέα Ιερουσαλήμ. Σωστή. Γιατί? Γιατί παίρνουν το όνομα της πόλεως που θα κατοικήσουν. Κοίτα πως κουμπώνει το ένα με το άλλο. Μάλιστα. Η τάξη των Αγίων, οι 144.000,
οι οποίοι θα είναι από όλα τα έθνη της γης που έχουν δεχτεί τον Ιησού σαν Μεσσία και Βασιλιά του πλανήτη και έχουν μείνει πιστοί μέχρι το θάνατό τους σε Αυτόν, θα είναι η κυβέρνησή Του. Μάλιστα. Και θα εδρεύουν στη Νέα Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό παίρνουν το όνομά τους Νέα Ιερουσαλήμ. Και λέει η Αποκάλυψη, είδα τη Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει εκ του ουρανού. Το θυμάσαι το εδάφιο? Βέβαια, ναι. Στη γη, μαζί με τον Ιησού μας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Είναι λοιπόν πρόγραμμα, Βασίλη. Είναι πραγματικά απίστευτα. Άλλα δύο λεπτά, αν θέλεις. Δεν καταλάβει οι Εβραίοι τι λέει η Βίβλος. Ναι. Σε αυτές τις προφητείες. Άλλα δύο λεπτά, αν θες, να ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε και θα συμπληρώσουμε οτιδήποτε δεν το είπαμε στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν και στις τηλεοπτικές που ξεκινάμε σε λίγο καιρό. Προγραμμάτισε το θέμα μας οι 144.000. Βέβαια, το έχω στο πρόγραμμα, το είπαμε και στο τηλέφωνο. Και θα το δούμε. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διέθεσες και το χρόνο σου σήμερα το απόγευμα για να τα πούμε και να μας κάνεις αυτή την εμπεριστατωμένη ανάλυση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε, Στάθη, θα είμαστε σε επαφή. Όσοι θέλουν, Βασίλη, τα CD, όπως είπαμε, των βιβλίων. Μπορούν να επικοινωνήσουν και στο Facebook μαζί. Στο Άστρα TV, δώστε το τηλέφωνό μου να επικοινωνούν. Μπορείτε και στο Facebook, Στάθη, να επικοινωνήσετε με τον Στάθη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Βασίλη.